Υπάρχουν κάποια μεγάφωνα και στον εξωτερικό χώρο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές του πάνελ. Όπως πάντα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Κανελάκη, τον επικεφαλής του Μαρσιώτικου Κύκλου Διαλόγου, να ανοίξει την συζήτησή μας, τη συνάντησή μας. Ακούγομαι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευση που είναι πραγματικά πρωτοφανής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς, και τους επίσημους και τους μη επίσημους. Δεν θα αναφέρομαι ονομαστικά τους επίσημους, γιατί είστε και πάρα πολλοί και προφανώς μπορεί να ξεχάσουμε κάποιον, να υπάρξει κάποια παραξήγηση. Λίγο πριν την πανδημία είχαμε την ιδέα της δημιουργίας του Μαρουσιώτικου Κύκλου Διαλόγου. Ήταν ένας οραματικός στόχος που μήνα με το μήνα, με τη συμμετοχή προσωπικότητων, κύρους και την προσέλευση του κοινού, γινόταν πραγματικότητα. Η συνεργασία μας φέτος με τον Γιάννη Μεωμάρογλου, τον εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, η πραγματικότητα ξεπέρασε και αυτό τον αρχικό μας στόχο. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με την οικονομική πολιτική. Παραφράζοντας την περίφημη φράση του επιτελείου του Κλίτον, είναι η οικονομία ηλίθια, μπορούμε να πούμε ότι πίσω από όλα σχεδόν όλα είναι οικονομία, αγαπητέ. Ακόμα και γι' αυτό που ισχυρίζονται ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, το σίγουρο όμως είναι ότι την βοηθούν. Χωρίς ισχυρή οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ευημερία, αλλά και χωρίς κοινωνική ευημερία και κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή οικονομία. Ο ελπιδοφόρος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, το προχώρησε πιο πέρα λέγοντας: «Οι πλούσιοι δεν θα σωθούν αν εγκαταλείψουν τους φτωχούς». Σήμερα για μια ισχυρή οικονομία θα μας μιλήσουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Κύριε Υπουργέ, σου ευχόμαστε καταρχήν χρόνια πολλά. Είχατε τα γενέθλιά σας από ό,τι είδα. Να ζήσετε σαν τον Ψιλωρίτη. Εγώ δεν θα σας πω 100 χρόνια, σαν τον Ψιλωρίτη. Το Σάββατο, οκ. Okay. Σας ευχόμαστε να πετύχετε για το καλό όλο μας το έργο σας και να πατάξετε και τη φοροδιαφύγη. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης. Κύριε Χριστοδουλάκη, θυμάμαι πολύ καλά το 2003 που είσαστε Υπουργός Οικονομικών. Είστε ο πρώτος ο οποίος μιλήσατε ότι οι κοινωνικές παροχές πρέπει να είναι στοχευμένες και όχι οριζόντιες για να έχουν αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θυμάμαι καλά. Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, κύριος Νίκος Βέτας. Κύριε Βέτα, τα δημοσιεύματα στον τύπο, τα άρθρα σας, διακρίνονται για την αντικειμενικότητα. Δεν κρίνετε μόνο, αλλά και προτείνετε λύσεις. Και ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμισης, στο ρόλο συντονιστή. Θέλω να ευχαριστήσω τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για την βοήθεια που μας κάνουν τώρα. Αυτή είναι η 10η ημερίδα που κάνουμε σε αυτή την αίθουσα, τη φιλόξενη αίθουσα που μας φιλοξενεί ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και τον οποίο καλώ στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση, Κώστα, πρέπει να είναι η δέκατη και συγχρόνως όσο πάμε μεγαλώνουμε. Βλέπω περισσότερο κόσμο κτλ. Είναι και το θέμα ίσως, είναι οι ομιλητές ίσως, αλλά είναι εξαιρετικά μαζική και χαίρομαι γι' αυτό. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα, την αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή και τη θεωρούμε
ότι το πιο σημαντικό κύτταρο δημοκρατίας σε άμεση επαφή και σχέση με τον πολίτη είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βεβαίως το έργο της είναι να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, συγχρόνως όμως είναι να δυναμώνει τα ρεύματα της σκέψης, το διάλογο, τον προβληματισμό και τη δημιουργική δημοκρατική αντιπαράθεση ανάμεσα σε απόψεις σε όλα τους τομείς. Με αυτή την έννοια αγκαλιάσαμε αυτή την ιδέα και πήγε πάρα πολύ καλά και εύχομαι να συνεχίσετε. Θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις. Θα κάνουμε εκδηλώσεις μετά από τις ευρωεκλογές βεβαίως, γιατί μέχρι τις ευρωεκλογές οι αίθουσες... Ναι, ναι. Ωραία. Γιατί θα πρέπει να αφιερωθεί στους ευρωβουλευτές και τα λοιπά. Πυρό, καλά είσαι? Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ δεν θα κάνω καμία αναφορά στα ζητήματα της οικονομίας. Μέτρο η γλώσσα μου να πω πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνω ότι με αυτό το πάνελ ομιλητών, με τον κύριο Χατζηδάκη, με τον κύριο Χρυστοδουλάκη, με τον κύριο Βέτα Παρέλκη, να κάνω κι εγώ αναφορά σε ζητήματα οικονομίας. Θέλω μόνο να πω ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία και της μάκρο και της μικροοικονομίας και των χρηματοδοτικών ροών που υπάρχουν από το κεντρικό κράτος, πάντα η αυτοδιοίκηση έχει μία απόλυτη σχέση, μία απόλυτη επαφή και η αυτοδιοίκηση πάντα ζητάει, γιατί έτσι πρέπει να το κάνει, χρήματα, ροές που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Το καθημερινό έργο, το καθημερινό ό,τι χρειάζεται να γίνει σε κάθε περιοχή, στην κάθε γειτονιά, από τα σχολεία μέχρι τους δρόμους, από τις αποχετεύσεις μέχρι τα σκουπίδια και από... Ό,τι αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, ακουμπάει πάνω στην αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση με τη σειρά της ακουμπάει πάνω στο κράτος και όσο υπάρχει δυνατότητα από την κεντρική κυβέρνηση να υπάρχουν ροές προς την αυτοδιοίκηση, τόσο βελτιώνεται η καθημερινότητα του κάθε πολίτη και του καθενός από εσάς εδώ. Δεν θέλω να κάνω καμία άλλη αναφορά, θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στη σημερινή ημερίδα. Θα παρακολουθήσω για μία μισή ώρα και εγώ στη συνέχεια έχουμε μια συνάντηση δημάρχων και πρέπει να φύγω, με παρεξηγήσετε κάποια στιγμή. Και να δώσω και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του Μαρισιώτικου Κύκλου Ιδεών και στον Κωστή Κανελάκη και στους συνεργάτες του. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Γιάννη Μεϊμάρογλου για όλη τη βοήθεια που προσφέρει. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Χρυστοδουλάκη και τον κύριο Βέτα. Είμαστε όλοι αυτιά, θέλουμε να σας ακούσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ο λόγος που δεν ανακοινώνουμε τα ονόματα και τις ιδιότητες των παρισταμένων δεν είναι μόνο για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, όπως σωστά βέβαια έχει καθιερωθεί και είπε ο Κωστής, είναι και γιατί θα θέλαμε το χρόνο δύο τουλάχιστον ομιλιών για να τα ανακοινώσουμε όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε, κυρίως δεν είναι τι ιδιότητες έχουμε, αλλά τι λέμε, τι συζητάμε και πώς προχωρούμε το διάλογο. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να κάνω μια εξαίρεση για την παρουσία του κυρίου Τίμου Χριστοδούλου, την τιμητική παρουσία για την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Χριστοδούλου υπηρέτησε την πατρίδα από πάρα πολλές θέσεις και με μεγάλη επιτυχία. Υπήρξε διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, υπήρξε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και υπήρξε και ένας από τους καλύτερους ευρωβουλευτές, μια και ετοιμαζόμαστε τώρα να ψηφίσουμε, που ανέδειξε η χώρα μας στα χρόνια τα δύσκολα, το 90, που δεν ήμασταν ακόμα μέλος της Ευρωζώνης. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του και την τιμή που μας κάνει. Είπε και ο Κωστής ότι κάνουμε αυτή τη συνεργασία για αρκετό χρονικό διάστημα, ολόκληρη χρονιά τώρα. Πρέπει να πούμε ότι εν ώψη των ευρωεκλογών εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε τη συζήτηση στα προβλήματα της χώρας και στα προβλήματα της Ευρώπης με τον τρόπο που πιστεύαμε. Να μην παρασυρθούμε δηλαδή από συζητήσεις που έχουν περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Αυτή την προσπάθεια την κάναμε μόνο φέτος, να θυμηθούμε, μιλήσαμε για το μεταναστευτικό, μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη, μιλήσαμε για την υγεία, μιλήσαμε για την εξωτερική πολιτική και ερχόμαστε τώρα φυσικά να συζητήσουμε για το φλέγον, το πιο φλέγον από όλα τα ζητήματα. Τη μητέρα των θεμάτων, θα λέγαμε. Ελπίζουμε ότι την προσπάθειά μας αυτή θα την ακολουθήσουν όσο περνάει ο καιρός προς εκλογές και οι πολιτικές δυνάμεις και η συζήτηση επιτέλους θα επικεντρωθεί στα προβλήματα και τις προτάσεις που κάνουμε τα κόμματα προκειμένου
να λυθούν τα προβλήματά μας και να μπορέσει να προχωρήσει η χώρα σαν άξιο μέλος της Ευρωζώνης στην οποία ανήκει. Η συζήτηση για την οικονομία, για να έρθουμε τώρα στο σήμερα, πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βρούμε καλύτερη συγκυρία από αυτήν. Σήμερα το μεσημέρι είδαμε τα στοιχεία της Eurostat για την χρονιά που πέρασε, για το πλεόνασμα, για τους στόχους που είχαμε κτλ., για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αύριο, νομίζω, κύριε Βέτα, θα παρουσιάσει ο ΕΒΕ την τριμηνιαία έκθεσή του για την πορεία της οικονομίας της χώρας, όπως κάνει κάθε τρίμηνο. Και νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι στις 30 Τετάρτου υπάρχει το ενδιάμεσο πρόγραμμα σταθερότητας που θα παρουσιάσετε και το οποίο δεν θέλουμε να. Αλλά ίσως από την ομιλία σας βγάλουμε και κάποια ιδέα τι στόχους είχαμε, πώς θα προχωρήσουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Να τον ευχαριστήσω κιόλας γιατί μετά από ένα κοπιώδες ταξίδι που είχε στην Αμερική την επόμενη εβδομάδα, βρήκε το χρόνο σήμερα Δευτέρα να έρθει να πάρει μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Έχετε το λόγο, κύριε Χατζηδάκη. Συγγνώμη, έβαζα μία ηλεκτρονική υπογραφή. Έχουν καταργηθεί αυτά που ξέρετε με τους κλητήρες που πηγαίνουν γύρω-γύρω και είναι από το κινητό τηλέφωνο οι υπογραφές των Υπουργών. Α, είναι και για καλό μας υπογραφή. Για νομοσχέδιο ήταν. Λοιπόν, απλώς ο Υπουργός Οικονομικών υπογράφει τρεις φορές. Υπογράφει, τα ξέρει και ο Χριστοδουλάκης, στην αιτιολογική έκθεση, στο νομοσχέδιο, αλλά και στην ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, οπότε έχει παραπάνω δουλειά. Τέλος πάντων, τώρα νομίζω. Θα κοιτάω και το ρολόι, αλλά θα μου τραβάτε και το μανίκι. Ναι. Για να μην είναι κουραστικό, θα κάνω μια πεντάλεπτη εισαγωγή για να μπορέσουμε. Έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, παραπάνω. Έχετε παραπάνω. Καλά και 10. Μπορείτε να μιλήσετε 10-15 λεπτά άνετα. Ξαναμιλήστε μετά, ακούστε και τον κόσμο. Εντάξει. Όπως αισθάνεστε. Λοιπόν. Δείτε. Το Υπουργείο αυτό που είμαι είναι το ευκολότερο από όσα έχω πάει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο Υπουργείο Μεταφορών, όταν πήγα το 2007, ήταν η υπόθεση της Ολυμπιακής που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, για να μην προσθέσω και τον ΟΣΕ. Στη συνέχεια, το 12, σε όποιο Υπουργείο και να πήγαινες, όλα ήταν υποδιάλυση λόγω της κατάστασης τότε που επικρατούσε. Πήγα στο ανάπτυξης, μου λέγαν όλοι, γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη αφού είσαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης? Και λέω, και επειδή υπάρχει Υπουργός Υγείας δεν σημαίνει ότι όλοι είναι υγιείς. Τέτοιου είδους απαντήσεις έδινα. Οι αυτοκινητόδρομοι ήταν υποκατάρρευση. Υπήρχαν μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες συναντούσαν τότε αντιδράσεις από πολλές κοινωνικές ομάδες. Θα θυμάστε την περιβόητη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Κατόπιν, το 2019 πήγα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βασικά για τη ΔΕΗ. Δεν περιγράφω σε ποια κατάσταση ήταν και τι χρειάστηκε να γίνει. Το 21, στο Υπουργείο Εργασίας που ήταν ανοιχτή η εργασιακή μεταρρύθμιση και επίσης ανοιχτό το θέμα με τον ΕΦΚΑ και τις συντάξεις. Τώρα εδώ να πω την αλήθεια, το είπα και προηγουμένως. Βεβαίως το Υπουργείο είναι μεγαλύτερο, θεωρείται πιο κομβική σημασίας, όλα αυτά τα ξέρουμε, πιο στρατηγική σημασίας για τη χώρα. Αλλά τα πράγματα είχαν μπει, αρκετά πράγματα, σε μια σχετική τάξη σε σχέση με αυτά που είχα ζήσει εγώ παλιότερα και με αυτά που βρήκε και αυτή η κυβέρνηση το 2019. Δεν θα ισχυριστώ ότι από το 2019 και μετά ξεκίνησε η ιστορία. Δεν είμαι ποτέ αυτής της σχολής ότι εμείς τα κάνουμε όλα σωστά και όλοι οι υπόλοιποι τα κάνουν όλα λάθος. Είχανε γίνει, έστω και παρά τη θέληση του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την πίεση τότε των Βρυξελών, και σωστά πράγματα ακόμα και στην περίοδο 15-19. Ωστόσο, η χώρα, λόγω και ελλείψεως συνεννόησης του πολιτικού συστήματος, είχε μια δεκαετή κρίση, αυτά που ξέρουμε ως τα τρία διαφορετικά μνημόνια, ενώ όλες οι άλλες χώρες που πέρασαν μνημόνια, συμπεριλαμβανομένες της Κύπρου, σε 3-4 χρόνια καθάρισαν. Σε εμάς η κρίση κράτησε πολύ περισσότερο,
για λόγους που έχουμε συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, το 2019 η χώρα μας, παρά τις όποιες προόδους είχαν γίνει, ξαναλέω, δεν θέλω να μηδενίζω, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Προφανώς δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από πλευράς επενδύσεων γενικά και άμεσων ξένων επενδύσεων, είμαστε στο τέλος του πίνακα, όπως και να το μετρήσει κανένας. Από πλευράς εξαγωγών, καθόλου ικανοποιητικά. Από πλευράς απασχόλησης, είχαμε ανεργία τότε 18%, ήταν και ακόμα υψηλότερη πράγματι πρωτήτερα, αλλά πάντως 18% ήταν πολύ μεγάλη ανεργία. Και από πλευράς ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος είχαμε μια μείωση την περασμένη δεκαετία της τάξης του 25%, για την οποία ακόμα απορούν ορισμένοι, εκπλήσονται. Πώς είναι δυνατόν η χώρα μας να έχει πέσει σε αυτό το επίπεδο? Μα όταν χάνεις 25 μονάδες μέσα σε 10 χρόνια, πώς περιμένεις να παραμείνεις ψηλά στον πίνακα από πλευράς αγοραστικής αξίας του εισοδήματος? Αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και προτού πάω εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν μια πολιτική κοινής λογικής. Και προχτές που ήμουνα και είχα δώσει δύο συνεντεύξεις στο CNBC και στο Bloomberg στη Washington, είπα ότι δεν διεκδικούμε Νόμπελ Οικονομίας. Καθόλου. Αυτό που διεκδικούμε είναι κάτι που δεν συμβαίνει πάντα στον τόπο. Ότι δεν αναζητήσαμε λύσεις στη σφαίρα του δογματισμού ή της παραδοξολογίας. Δεν θέλω να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα πηγαίνει το μυαλό σας τι εννοώ ως προς το τελευταίο, ως προς την παραδοξολογία. Εκείνο το οποίο εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε πάρα πολύ απλά είναι να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Τι πάει να πει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές? Από τη μια πλευρά θέλαμε να έχουμε νοικοκυριό στα οικονομικά, τα δημοσιονομικά μεγέθη, εν πάση περιπτώσει, και από την άλλη πλευρά μια φιλοεπιχειρηματική προσέγγιση για να προσελκύσουμε επενδύσεις και να κινητροδοτήσουμε την ανάπτυξη. Και αυτό κάναμε. Δηλαδή, μείναμε πρώτα απ' όλα πιστοί στη γραμμή της δημοσιονομικής σταθερότητας και σοβαρότητας. Μας έτυχε ο κορονοϊός και σε όλους τους υπόλοιπους. Έφερε μια πρωτοφανή κατάσταση, αλλά την αντιμετωπίσαμε όλοι πέρα από δόγματα και πέρα από τις αρχικές προβλέψεις του Συμφώνου Σταθερότητας, για το οποίο άλλωστε, τα ξέρει ο κύριος Χριστοδούλου, υπήρχε και το escape clause. Μπορούσες να ξεφύγεις σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. Λοιπόν, εφαρμόσαμε μια πολιτική σοβαρή, η οποία στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει νοικοκύριδες στην οικονομία. Το λέω απλά για να γίνει ξεκάθαρο, και το οποίο αποτυπώνεται σε αλλεπάλληλες εκθέσεις οίκων αξιολόγησης διεθνών οργανισμών. Κρατάμε τα ελλείμματα πολύ χαμηλά, έχουμε νωρίτερα από όσο αναμενόταν πρωτογενή πλεονάσματα και έχουμε μια πολιτική δρομολογήση η οποία θα εξασφαλίζει πρωτογενή πλεονάσματα και από εδώ και πέρα, που έχει ένα διπλό όφελος, ότι θα μειώνεται το χρέος της χώρας σταθερά και ότι στέλνει ένα μήνυμα συνεχώς στις αγορές και τους επενδυτές ότι αυτή η χώρα έχει μάθει τα μαθήματα του παρελθόντος και προχωρεί με σταθερότητα προς το μέλλον. Αυτή είναι η δημοσιονομική μας πολιτική. Και είχα πει και πρόσφατα στις Βρυξέλλες και το δημοσιοποίησα στη συζήτηση του ECOFIN για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, που υπό κάποιες προϋποθέσεις δίνουν σε κάποιες χώρες ορισμένη ευελιξία προσαρμογής, ότι παρότι φιλοσοφικά είμαστε υπέρ της ευελιξίας, δεν είμαστε υπέρ ενός straight jacket, υπέρ ενός ρουλομανδία στη διαχείριση των δημοσιονομικών, δεν θα κάνουμε χρήση αυτής της ευελιξίας, γιατί ξέρουμε ότι παρότι έληξε η εποπτεία από την πλευρά της Ευρώπης, η ενισχυμένη εποπτεία όπως λέγεται, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα έχουμε εποπτεία άτυπη από τις αγορές και τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τι είχε μεσολαβήσει την περασμένη δεκαετία. Άρα συνεχίζουμε αυτή τη γραμμή, την οποία θεωρούμε ότι είναι πράγματι μια φιλολαϊκή γραμμή, γιατί είναι το θεμέλιο για την οποιαδήποτε προσπάθεια. Και από την άλλη πλευρά ακολουθήσαμε αυτό που σας είπα, μια φιλοεπενδυτική πολιτική.
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ήταν ενοχοποιημένη. Ο επιχειρηματίας θεωρείται τις περισσότερες περιπτώσεις, αν έκανες μια έρευνα κοινού, ότι είναι ταυτισμένος με αθέμητες πρακτικές κτλ. Δεν λέω ότι κάποιοι δεν είναι, προφανώς, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάς από αυτό, γιατί ενοχοποιείς το μηχανισμό που παράγει πλούτο και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Επομένως, από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι θα ρίχναμε όσο μπορούσαμε, γιατί είχαμε και το στόχο να κρατήσουμε τα ελλείμματα, σας είπα, σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Θα ρίχναμε τους φόρους, το κάναμε, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, και τους φόρους νομικών προσώπων και τον έμφυα και διάφορους έμεσους φόρους. Ρίξαμε περίπου όσο υποσχεθήκαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, το μη μισθολογικό κόστος δηλαδή. Είχαμε υποσχεθεί 5 μονάδες, πήγαμε 4,4 μονάδες. Θα συνεχίσουμε από του χρόνου τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Απλοποιήσαμε με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το αδειοδοτικό πλαίσιο, το αδειοδοτικό περιβάλλον. Στο Υπουργείο Εργασίας φέραμε την εργασιακή μεταρρύθμιση, η οποία ισορρόπησε μεταξύ της προστασίας των εργαζομένων από τη μια, αλλά και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας από την άλλη, με ρυθμίσεις που έφεραν την Ελλάδα στα εργασιακά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, και όλα αυτά είχαν θετική αντανάκλαση στην πορεία της οικονομίας. Και μάλιστα, παρότι η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα είχε πολύ ισχυρότερη αρνητική επίδραση από τον κορονοϊό, εμείς οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι υποστήκαμε μεγαλύτερη πίεση στο εισόδημά μας, γιατί λόγω τουρισμού είμαστε εξαρτημένοι από την κίνηση των ανθρώπων, και αυτό είχε απαγορευτεί. Και παράλληλα είχαμε στη συνέχεια την κρίση την ενεργειακή, με όλες τις συνέπειες που είχε σε όλους, αλλά φυσικά και στην Ελλάδα. Εμείς ειδικά έχουμε και το κερασάκι της Τουρκίας με την πίεση που δημιουργεί στον προϋπολογισμό και τις αμυντικές δαπάνες. Παρόλα αυτά αντέξαμε, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι αξιοποιήσαμε όχι μόνο τη θεωρία του συμπιεσμένου ελαττηρίου, ότι δηλαδή στην Ελλάδα υπήρχε μια πολυετής κρίση, ότι είχε υπάρξει μια εσωτερική υποτίμηση, όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως είναι αλήθεια, αλλά ήρθαμε και χτίσαμε πάνω σε αυτό, και μειώνοντας τους φόρους, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές, απλοποιώντας το ιδιωτικό περιβάλλον, κάνοντας μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και στα εργασιακά, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά οθήσαμε την οικονομία προς τα μπρος. Η ανεργία έπεσε από το 18 στο 11%. Ορισμένοι λένε, δεν θέλω να μπω σε αυτά, εγώ παίρνω τα επίσημα στοιχεία, μα αφού δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους, είναι χαμηλότερα η ανεργία. Ξαναλέω, δεν μπαίνω σε αυτό. Παίρνω τα επίσημα στοιχεία. Η ανεργία έπεσε 8 ποσοστιαίες μονάδες. Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε 27 μονάδες με την τελευταία αύξηση, 27,7, ενώ ο πληθωρισμός προϋπολογιζομένου και του πληθωρισμού του 2024, συνυπολογιζομένου εκεί, έχει ανέβει 16,5, δηλαδή έχουμε 11 μονάδες παραπάνω αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο μέσος μισθός, δεν έχουμε, έχουμε στοιχεία μέχρι το 23, όπου έχουμε αύξηση σωρευτική του πληθωρισμού περίπου 14 μονάδες και του κατώτατου μισθού περίπου, και του μέσου μισθού περίπου 20 μονάδες. Άρα και ο μέσος μισθός με βάση το Εργάνη έχει ανέβει και αυτός 6 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό μέχρι τα τέλη του 2023. Από πλευράς εξαγωγών, βεβαίως η βάση εκκίνησης ήταν πολύ χαμηλά, αλλά τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ να κρύψω τα στοιχεία. Στις εξαγωγές έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις άμεσες ξένες επενδύσεις, που έχουμε φτάσει σε απόλυτα μεγέθη εκεί που είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία, ποσοστιαία ως προς το ΑΕΠ, για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε ρεκόρ 20 ετίας,
και για όσους αμφιβάλλουν, υπενθυμίζω τις επενδύσεις της JP Morgan, της Pfizer, της Cisco, της Microsoft, της Google, γιγάντων παγκοσμίων που δεν είχαν επενδύσει ιδιαιτέρως ή και καθόλου στην Ελλάδα. Και γενικότερα έχουν γίνει μια σειρά από βήματα τα οποία αναγνωρίζονται από τους διεθνείς οργανισμούς, και αυτό οδήγησε τελικώς, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, να πάρουμε και την επενδυτική βαθμίδα το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα? Κάποιος υποψήφιος από ένα άλλο κόμμα, δεν είναι εδώ σήμερα το κόμμα εννοώ, είπε ότι τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα, γιατί μας το λέτε? Να ρωτήσει εμένα αν τρώγεται ή όχι, διότι εμείς δανειστήκαμε 4 δισεκατομμύρια για τα δεκαετή ομόλογα φέτος τον Ιανουάριο. Δανειστήκαμε με μια μονάδα παρακάτω λόγω της επενδυτικής βαθμίδας σε σχέση με το 23. Αυτό σημαίνει ότι κερδίσαμε, εσείς κερδίσατε σε βάθος δεκαετίας 850 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από αυτό. Μόνο από τη μία μονάδα χαμηλότερα που δανειστήκαμε χάρη στην επενδυτική βαθμίδα. Επομένως, τρώγεται και παρατρώγεται η επενδυτική βαθμίδα, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια σειρά από άλλες θετικές επιδράσεις που έχει στην καθημερινότητά μας. Τώρα, θεωρούμε ότι είμαστε super duper, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, ότι τελείωσε η διαδρομή εδώ πέρα, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, ότι πρέπει να καθόμαστε, όπως έλεγε ο Μίμης Φωτόπουλος σε μια παλιά ελληνική ταινία, και να απολαμβάνουμε τους τριάμβους μας. Όχι. Με την ίδια ειλικρίνεια, γιατί εγώ στοιχεία παρέθεσα που σας μίλησα για την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι τώρα, σας λέω ότι ναι, πρέπει να γίνουν αρκετά περισσότερα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να μην ενδώσουμε σε κανένα πειρασμό λαϊκισμού σε σχέση με τα δημοσιονομικά. Και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να είμαι ο κύριος όχι εκεί πέρα. Σε αιτήματα που έρχονται και λένε δώσε, 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 έτσι. Γιατί έχω ζήσει αρκετά χρόνια από μέσα την ελληνική πολιτική, έχω ζήσει πώς λειτουργούν οι ομάδες πίεσης. Δεν είναι φιλολαϊκή πολιτική να ενδίδει σε τέτοιες πιέσεις, και δεν βοηθάς και το κόμμα σου και κομματικά να το δει κανείς, διότι στο τέλος νερώνεις και τα όποια θετικά έχεις κάνει και δεν μπορείς να τα επικαλεστείς, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Έτσι. Δεν πάει πουθενά αυτό. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν διαρθρωτικής υφής και τις οποίες είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, τόσο στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και εκτός Υπουργείου Οικονομικών. Τι εννοώ στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών? Θα είδατε μια προσπάθεια που κάναμε με αντιδράσεις. Έτσι είναι η φύση της πολιτικής, της πραγματικής πολιτικής. Όπου δεν υπάρχουν αντιδράσεις, κάνεις δημόσιες σχέσεις. Σε σχέση με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι πρωτοβουλίες σε 11 διαφορετικά επίπεδα. Από τη διασύνδεση των BOS με τις ταμιακές μηχανές, μέχρι το λαθρεμπόριο καυσίμων και φυσικά μέχρι τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Εκεί είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε αποτελέσματα, και το ότι έχουμε υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα με βάση τα στοιχεία που βγήκαν σήμερα σε κάποιο βαθμό σχετίζεται και με αυτό, με το ότι δηλαδή έχουμε ήδη αποτελέσματα από τη φοροδιαφυγή. Υπολογίζουμε ότι πέρσι λόγω σύλληψης φοροδιαφυγής είχαμε παραπάνω από τα παραπάνω έσοδα περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Έχει περιοριστεί το κενό ΦΠΑ, όπως λέγεται, και θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Τώρα, όπως ξέρετε, μέχρι 30 Απριλίου έχουμε θέσει προθεσμία να συνδεθούν
οι επιχειρήσεις με οι ταμιακές τους μηχανές με τα POS και αντιστρόφως θα συνδεθούν, συνδέονται, βλέπουμε πώς εξελίσσεται το έργο και δεν θα χαριστούμε σε αυτούς που δεν θα συνδεθούν, διότι εκτός των άλλων είναι έργο συνδεδεμένο με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ορόσημο, που σημαίνει ότι θα χάσουμε μέρος της χρηματοδότησης της χώρας εάν δεν εκπληρώσουμε αυτό το ορόσημο. Άρα είναι πολύ βαρύ το φορτίο και επομένως δεν υπάρχει εδώ πεδίο συμβιβασμού και θα το δείτε σε μερικές μέρες, δεν είναι σε 40 τέρμινα. Και επίσης θα είναι πάρα πολύ άδικο να έχει συνδεθεί το 90% και να υπάρχουν τα θύματα του 90% τα οποία πληρώνουν τα λεφτά, καταβάλουν το ΦΠΑ στην εφορία, και το 10% που θα είναι οι πονηρούλιδες, οι οποίοι θα κάθονται απ' έξω και θα γελάνε με όλους εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό δεν το ανεχόμαστε. Θα προχωρήσουμε και με τα πρατήρια, με την αυστηρότερη νομοθεσία που έχουμε ποτέ υιοθετήσει στην Ελλάδα για τα καύσιμα, και εδώ έχουμε βάλει υποχρέωση δέουσας επιμέλειας, άρα και ευθύνες και πρόστιμα και στις εταιρείες πετρελοειδών, οι οποίες δίνουν το σήμα τους σε διαφόρους τύπους, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους στα πρατήρια, και θα εφαρμοστεί και τώρα, με προσφυγές βέβαια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και το νέο σύστημα για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο πράγματι έχει τεκμήρια, δεν είμαστε μόνοι, έχουν διάφορα παρόμοια συστήματα και η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία αυξάνει την επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 0,8% του ΑΕΠ στο 1,1% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι 2,1% του ΑΕΠ. Άρα ναι, βεβαίως αυξάνεται η επιβάρυνσή τους, αλλά μένουμε αρκετά κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα φοροδιαφυγή είναι μια πρώτη προσπάθεια. Μια δεύτερη προσπάθεια θα είναι ένα νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις και την καινοτομία, ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων περαιτέρω με κίνητρα φορολογικά και χρηματοδοτικά, και ενθάρρυνση της καινοτομίας. Γιατί συγχωνεύσεις? Γιατί έχουμε διπλάσιο αριθμό μικρών επιχειρήσεων από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αναγκάσουμε κανέναν φυσικά να κλείσει την επιχείρησή του. Είμαστε ελεύθερη οικονομία. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι αυτά τα μεγέθη δεν είναι προς όφελος ούτε των ιδίων των ιδιοκτητών, ούτε της οικονομίας. Επομένως, θα δώσουμε μια σειρά από κίνητρα, και το ίδιο φυσικά ισχύει για την καινοτομία, όπου θα έρθουμε να ενισχύσουμε τέτοιες επιχειρήσεις, διότι στην Ελλάδα έχουμε λαμπρά μυαλά και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να χτίσουμε μια οικονομία πιο δυναμική, πιο εξωστρεφή, διότι πρέπει να μας νοιάζει, και μας νοιάζει και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό και μόνο στην ναυτιλία. Χρειάζεται να δούμε μια Ελλάδα η οποία θα αντέχει στην πάροδο του χρόνου η οικονομία της, και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και το θέμα του ισοζυγίου, στο οποίο έχουμε βεβαίως, δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν, ούτε τα προβλήματα που είχαμε το 2022 όταν αυξήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου. Ήδη είχαμε μια συρρήκνωση του ελλείμματος το 2023, αλλά προφανώς μας απασχολεί το θέμα, και γι' αυτό το λόγο παίρνουμε και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Οι επιχειρήσεις επίσης του δημοσίου μας απασχολούν, και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής με τον ESM. Όλες οι θυγατρικές του υπερταμείου θα γίνουν πιο ευέλικτες με ένα μοντέλο ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι, για να συνοηθούμε, στην προσέλκυση στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, στην εξέλιξη των στελεχών τους εσωτερικά, στις προμήθειες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για να απελευθερωθεί ένα κρυμμένο δυναμικό. Και σταθερά μας απασχολεί και προωθούμε το ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου με διαφορετικούς τρόπους. Δεν έχετε ίσως αντιληφθεί ότι, και δεν ξέρω και αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ συμφωνώ και αυτό το λέω,
ότι τους τελευταίους 10 μήνες στην Ελλάδα έγιναν 10 διαφορετικές αποκρατικοποιήσεις και συμβάσεις παραχώρησης. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Το λέω για αυτούς που λένε, μα δεν κινείστε, δεν κάνετε μεταρρυθμίσεις, δεν προχωρείτε. 14 τράπεζες και 6 επιμέρους αποκρατικοποίησης ή συμβάσεις παραχώρησης στο πλαίσιο του ΤΑΙΠΕΔ. Αττική Οδός, πετρέλαια, αεροδρόμιο, 3 περιφερειακά λιμάνια και με εξαιρετικό ενδιαφέρον και με έσοδα του δημοσίου που έφτασαν στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα το μεγάλο στοίχημα που έχουμε από εδώ και πέρα είναι να δούμε την ΕΤΑΔ, την ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Έχουμε μείνει πίσω, πρέπει να τα λέμε όλα, το είπα και στη Βουλή όταν μίλησα, εκεί έχουμε μείνει πίσω. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε βήματα μπροστά προς όφελος του δημοσίου από πλευράς εσόδων αλλά και προς όφελος της ανάπτυξης. Άρα αυτές είναι οι πρωτοβουλίες μας και οι πρωτοβουλίες αυτές συμπληρώνονται από πρωτοβουλίες άλλων υπουργείων, του Υπουργείου Παιδείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχει αναλυθεί, δεν το εξηγώ, αλλά έχει και ένα συμβολισμό και οικονομικό συμβολισμό αυτή η πρωτοβουλία. Του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι ότι συζητούσατε εδώ με τον κύριο Φλωρίδη πριν από μερικές μέρες για τους ποινικούς κώδικες και τις άλλες πρωτοβουλίες, εξοδικαστικός συμβιβασμός κτλ. Επιτάχυνσης των δικών, το οποίο παντού μας το λένε και όλες οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών μας το λένε και πράγματι είναι η υποχρέωσή μας να τρέξουμε γρήγορα και βεβαίως όλες οι άλλες πρωτοβουλίες σε σχέση με τον εξυγχρονισμό του δημοσίου. Τα κάνουμε όλα αυτά πιστεύοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Ξέρετε, ειλικρινά σας το λέω, ειδικά την περίοδο 12-14 περάσαμε πολύ δύσκολες ώρες. Δεν θέλω να σας διηγηθώ σκηνές. Θυμάμαι είχα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ενώ προσπαθούσαν να μας δώσουν κάποιες ενισχύσεις δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν ήθελαν, είχα από τη μια πλευρά μια διαδήλωση του ΚΚΕ, την πάνω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος και από την κάτω πλευρά μια διαδήλωση της Χρυσής Αυγής. Και τους είπα ότι αν συνεχίσετε αυτή τη στάση, σε λίγο καιρό δεν θα είναι κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα εδώ πέρα, ενδεχομένως θα είναι κάποιοι από αυτούς που διαδηλώνουν και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί η πατρίδα μας με αυτή την κατάσταση. Εκείνο λοιπόν, εκείνη η περίοδος είναι που μας έχει γαλβανίσει όλους και αυτή είναι που με κάνει να σας μιλάω και με τον τρόπο που σας μιλάω. Σταθήκαμε όρθιοι εμείς δύο φορές από τη θέση της αντιπολίτευσης, στέκομαι ακόμη περισσότερο την τελευταία του 2015, ψηφίσαμε μνημόνια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να διεκδικήσουμε κανένα αντάλλαγμα με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη τότε πρόεδρο. Η πατρίδα μας έμεινε όρθια, έχουμε υποχρέωση να κλείνουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες του λαϊκισμού αφού ξέρουμε υποτίθεται 5 πράγματα περισσότερα και έχουμε βιώσει όλα αυτά που βιώσαμε, γιατί το τέλος είναι που στεφανώνει το έργο. Μπορεί να γίνεις δυσάρεστος προσωρινά, μπορεί να ακούσεις μια κριτική, αλλά δεν είμαστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διορθώνουμε τα λάθη μας στην πορεία. Δεν λέμε ότι έχουμε την εξαποκαλύψεως αλήθεια, αλλά πάντως πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη γραμμή της κοινή λογικής, γιατί είναι η γραμμή του αληθινού πατριωτισμού στην οικονομία. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θα πορευτούμε. Εγώ δεν ήρθα, το είπα από την πρώτη στιγμή, να αλλάξω την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Σωστή ήταν και επομένως γιατί να αλλάξω κάτι σωστό. Ήρθα να επιταχύνω διάφορα πράγματα. Σας μίλησα για τις αποκρατικοποιήσεις που τις πήγαμε πολύ γρήγορα. Σας μίλησα για τη φοροδιαφυγή που όπως βλέπετε έχω μία προσήλωση. Και θα προχωρήσουμε. Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο, θα το δείτε. Συμφωνεί κανείς, διαφωνεί μαζί μου. Αν πιστεύω κάτι, το πιστεύω. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε λοιπόν για τα θέματα της φοροδιαφυγής και θα προχωρήσουμε και με όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που σας είπα για μια Ελλάδα με οικονομία πιο δυναμική, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική. Αυτή είναι εν ολίγης η φιλοσοφία μας και ελπίζω
να μην μακρηγόρησα πάρα πολύ και να σας τίναξα στον αέρα την συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλή. Το λόγο έχει τώρα ο Νίκος Χρυστοδουλάκης, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι και αξιότιμες προσκεκλημένοι. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που έχω την ευκαιρία να θίξω ορισμένα ζητήματα οικονομικής πολιτικής της παρούσας περιόδου, αλλά και ορισμένα μελλοντικά ζητήματα τα οποία θεωρώ κρίσιμα. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ξεκινώντας ότι η προηγούμενη αντιπαράθεση που είχαμε με τον κύριο Χατζηδάκη είχε γίνει τις παραμονές των εκλογών του 2000 κάπου στην Κρήτη, στα Χανιά, πριν από 25 χρόνια. Δεν είχαμε μπει ακόμα στην ΟΝΕ και φυσικά η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας εμένετο για το πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται, για το αν θα γίνει στην πραγματικότητα ή αν θα το αφήσουμε και ούτω καθεξής. Και τότε αυτό το οποίο εμείς προσπαθήσαμε να πούμε, και αν θυμάμαι καλά αυτό είχα διατυπώσει, ήταν ότι ο στόχος αυτός δεν επιτυχάνεται με ένα αυτόματο πιλότο, αλλά θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσεις όχι μόνο να πετύχεις αυτό που θέλεις και επιδιώκεις, αλλά για να είσαι σε θέση επίσης να αντλήσεις τα ωφέλη τα οποία σου επιφυλάσσει αυτή η νέα προοπτική. Και πιστεύω ότι στα 25 χρόνια που έκτοτε μεσολάβησαν, όλοι έχουμε μάθει ότι στην οικονομία και σε άλλους τομείς βέβαια, αλλά πάση περιπτώσει περί οικονομίας συζητάμε σήμερα, δεν μπορείς να επαφίεσαι στην καλή σου τύχη και στην καλοκάγαθη μοίρα. Ότι αυτά τα οποία πέτυχες ή αυτά τα οποία δικαιούσε, θα τα έχεις διασφαλισμένα και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ανά πάσα στιγμή, παρά τις συγκυριακά καλές ειδήσεις οποίες μπορεί να έχει μια κυβέρνηση, παρά τα επιτεύγματα τα οποία μπορεί να θεωρεί ότι έχει καταγράψει στην πορεία της, πρέπει διαρκώς να βλέπει ποιοι είναι οι από κάτω καθοριστικοί δομικοί παράγοντες που επηρεάζουν και την σημερινή αλλά κυρίως τη μελλοντική κατάσταση. Προπάντων δεν αβλέπει όχι μόνο μια απλή δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά επίσης να βλέπει και μια κοινωνική ανταπόκριση σε αυτή την ανάπτυξη και πόσοι συμμετέχουν και με ποιο τρόπο σε αυτήν. Εγώ λοιπόν στην ομιλία που θα κάνω, τη σύντομη, θα ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Θα δεχτώ καταρχήν ότι η ανάπτυξη έχει πάει σχετικά καλά σε σχέση ιδίως με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα έχει αποφύγει τη βαθιά ύφεση στην οποία θα μπορούσε διαφορετικά να βρίσκεται εάν άλλα πράγματα γινότανε και κάποιες πρόνοιες δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως. Όμως θα πρέπει να δούμε και πώς κατανεμήθηκε. Και ο τρόπος και το κριτήριο για να το δούμε αυτό το πράγμα είναι να δούμε πώς κατανέμεται το εθνικό εισόδημα. Αν ανοίξουμε λοιπόν το 2019 να δούμε πώς η προστιθέμενη αξία, αυτό δηλαδή το οποίο παράγεται σε όλη τη χώρα, πήγε σε μισθούς και σε κέρδη επιχειρήσεων και το συγκρίνουμε αυτό με την κατανομή που είχε το 2023, την περασμένη χρονιά, βλέπουμε ότι το μερίδιο των μισθωτών στο εθνικό εισόδημα έπεσε 5 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή από 59 περίπου %, πήγε στο 54 περίπου %. Σε πολύ απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι σε σχετική βάση οι μισθωτοί έχασαν 10 δις, άμα το δει κανείς σε βάθος πενταετίας. Και πρέπει να σας πω, όπως θα επιχειρήσω να στηρίξω στη συνέχεια, δεν υπάρχει καμία βάσιμη ελπίδα ότι αυτή η δεσμενής και επαχθής εξέλιξη για τους μισθωτούς, σαν σύνολο έτσι, θα βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Οι προοπτικές είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χειροτερέψει κι άλλο, αν και όχι με τους ίδιους ρυθμούς με τους οποίους χειροτέρεψε μέχρι σήμερα.
Αυτό ήδη δημιουργεί ένα πρόβλημα, ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία δεν βλέπει τα ωφέλη της ανάπτυξης. Προφανώς υπάρχουν μερικά ωφέλη, υπάρχει πρόοδος. Έτσι μόνο άνθρωποι με πολύ σκληρές παροπίδες δεν θα το έβλεπαν αυτό. Αλλά όμως, αν βγάλει κανείς παροπίδες, θα πρέπει να δει και ότι αυτά τα ωφέλη δεν διαχέονται όχι μόνο ισοτρόπως, αλλά ούτε καν με μια σχετική δικαιοσύνη, έστω και με κάποια δυναμική βελτίωσης στο προσεχές μέλλον. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, στο οποίο λίγη σημασία δίνουμε. Θα μου επιτρέψετε εγώ να κάνω ένα ευρύτερο χαρακτηρισμό. Πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία είναι βραχυχρόνια ευέλικτη και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να μετέχει των ευκαιριών και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται, αλλά είναι μακροχρόνια και μεσοχρόνια ευάλωτη, με αποτέλεσμα οι κακές φάσεις της διεθνούς οικονομίας, οι οποίες προσβάλλουν και την ίδια, να αφήνουν πολύ βαθύτερο αποτύπωμα και συνέπειες σε αυτήν, από τις οποίες δύσκολα μετά μπορεί να ανακάμψει. Οπότε έχουμε μία έτσι δυσπόστατη φύση της ελληνικής οικονομίας, η οποία όταν τα πράγματα πάνε κάπως καλά, έστω και κάπως καλά, πάει καλά κι αυτή και υπάρχει ένα αίσθημα έτσι πληρότητος και ευστάθειας, αλλά όταν τα πράγματα διεθνώς δεν πάνε καλά, εμείς πάμε πολύ πιο άσχημα και αυτό αφήνει βαθιές συνέπειες. Πιστεύω ότι η αιτία για αυτά τα πράγματα είναι τρεις λόγοι μακροχρόνιας ανισορροπίας, οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα σημείο βελτίωσης τα τελευταία χρόνια. Και αυτή είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα είναι μία μόνιμη τάση υπερκατανάλωσης. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο μέσος όρος Ευρωζώνης είναι να καταναλώνει περίπου το 52% του εθνικού εισοδήματος. Σε εμάς είναι το 68% του εθνικού εισοδήματος. Και αυτό σημαίνει ότι δεν αποταμιεύουμε επαρκώς. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι εκ πρώτης όψεως δεν έχω τίποτα εναντίον της μεγάλης κατανάλωσης. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κάποτε, επειδή με τον τρόπο αυτό στερεύουν οι αποταμιεύσεις, τελειώνει αυτή η δυνατότητα. Και αναγκάζεται ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με αυτή που ανέφερα προηγουμένως των μισθωτών εισοδημάτων, να αντιμετωπίσει τη δύσκολη πραγματικότητα. Το δεύτερο μακροχρόνιο χαρακτηριστικό ανισορροπίας είναι το επίμονο επενδυτικό κενό. Σήμερα στην Ευρωζώνη τα κράτη επενδύουν περίπου το 37% του επιπέδου κατανάλωσης. Στην Ελλάδα επενδύεται μόνο το 15%, λίγο πιο πριν ήταν σχεδόν το 0, τώρα έχει ανέβει στο 15%, χωρίς καμία τάση ανόδου, και μάλιστα το 2023 οι προσδοκόμενες επενδύσεις ήρθαν περίπου στο μισό. Και το τρίτο είναι, για το οποίο όμως δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, είναι η δημογραφική και εργασιακή απίσχναση της χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη γύρανση, από τη φυγή πολλών νέων εργαζομένων, τη χαμηλή κατάρτιση που έχει το νεότερο εργατικό δυναμικό και μια σειρά από άλλα συμπαρομαρτούντα προβλήματα, όπως είναι το ασφαλιστικό και ούτω καθεξής, τα οποία δημιουργούν μείζονες αβεβαιότητες για το μέλλον, αλλά αυτό είναι μια χωριστή ενότητα από μόνο του. Τώρα το θέμα είναι, μπροστά σε αυτές οι ανισορροπίες γίνεται κάτι? Τι θα μπορούσε να κάνει κανείς? Εδώ τώρα αρχίζουν οι χοροδίες. Η μονιμότερη και συνηθέστερη χοροδία που ακούγεται είναι να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο έτσι ώστε να αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα. Και πώς θα γίνει αυτό? Κάνοντας μεταρρυθμίσεις. Σημειωτώνω ότι σε καμία περίπτωση σχεδόν κανείς δεν λέει ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Όπως επίσης και κανείς σχεδόν δεν λέει ποιο είναι το εργαλείο με το οποίο θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Διότι η κρυφή στόχευση είναι αυτά και τα δύο να επέλθουν δια της μείωσης των εργατικών μισθών είτε δια της χειροτέρευσης των εργασιακών συνθηκών. Πιστεύω ότι αυτό το μοντέλο της προσέγγισης της ανταγωνιστικότητας και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου είναι ξεπερασμένο,
αναποτελεσματικό και όπως αποδείχθηκε κατά τη δεκαετή κρίση των μνημονίων και ατελέσφορο, αναποτελεσματικό. Και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι άλλου είδους προσεγγίσεις, όπως αυτές τις οποίες σιγά σιγά φτάνουν αρκετά ευρωπαϊκά επιτελεία και μιλάνε ότι χρειαζόμαστε πια υποδομές γύρω από τις οποίες θα οργανωθούν οι επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε δημόσια αγαθά τα οποία θα παράγονται με ένα αποτελεσματικό τρόπο και θα διευκολύνουν τους πολίτες έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι, και χρειαζόμαστε και πολύ πιο εντατική κατάρτιση έτσι ώστε να ανέβει συνολικά η παραγωγικότητα. Τώρα μην νομίζετε ότι αυτά τα λέει ένας πασοκτζής, έτσι. Αυτά περιλαμβάνονται στην ομιλία την οποία έκανε ο κύριος Ντράγκη προχθές, την προηγούμενη Δευτέρα, μία εβδομάδα πριν, σε μία ένωση, εν ώψη της έκθεσης την οποία ετοιμάζει, η οποία θα υποβληθεί τέλος Μαΐου, νομίζω. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα που έκανε την ομιλία ο Ντράγκη, έδωσε στη δημοσιότητα και την έκθεση ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Λέτα, ο οποίος μιλούσε για την ανάγκη μιας συνολικής αναμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμόρφωση θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλες συνέργειες των ευρωπαϊκών κρατών, πέραν από αυτές τις προβλέψεις της ενιαίας αγοράς, όπως είναι η μετακίνηση και η σύμπραξη ερευνητικού δυναμικού, όπως είναι οι κοινές αμυντικές πρωτοβουλίες και μια σειρά από άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο προσεγγίσεις, η έκθεση του Λέτα και η διακήρυξη του Ντράγκη, η οποία επίκειται, θα αποτελέσουν δύο πολύ σοβαρούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν την επόμενη περίοδο. Ή επειδή τώρα η θρησκεία έχει γίνει πολύ της μόδας εν ώψη ευρωεκλογών, να το πω και εγώ έτσι λίγο θρησκευτικά, πιστεύω ότι αυτές οι δύο εκθέσεις θα γίνουν το πιστεύω και το πάτερ ημών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας ένα νέο ρόλο στη διεθνή οικονομική σκηνή. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτό θα ισχύσει και στους εκπροσώπους της Ελλάδος στο νέο κοινοβούλιο, οι οποίοι θα κληθούν να προσπαθήσουν και να αγωνιστούν για αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα νέο τρόπο και όχι με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μία περίοδο όπου η μείωση των μισθών ή ακόμα και η συγκράτηση των μισθών θα επιφέρει ακόμα οξύτερα κοινωνικά προβλήματα δεδομένης της ακρίβειας η οποία έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι στρατηγικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και όσον αφορά την καλύτερη επενδυτική συμπεριφορά και χρηματοδότηση και τη μείωση του επενδυτικού κενού, αλλά και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε τέτοια εργαλεία στη διάθεσή μας. Ένα τεράστιο και μοναδικό, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία την οποία είχαμε με τα πολεμικά τουλάχιστον στη χώρα μας, από άποψη μεγέθους και από άποψη ελευθερίας κινήσεων στο εθνικό σχεδιασμό από την κάθε κυβέρνηση της χώρας. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση να ακολουθήσει ορισμένες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα κατευθυνθεί σε υποδομές, έτσι ώστε η κάθε υποδομή που γίνεται να χρησιμοποιηθεί ως ελκυστής επιχειρηματικών πρωτοβουλειών, τις οποίες ούτε προλαβαίνει, ούτε πρέπει να κάνει η αφέμαξη του μισθού για να δημιουργηθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές. Και φυσικά θα πρέπει οι υποδομές αυτές να υπόκειται σε μια λογική διευρωπαϊκής σύνδεσης, όπως το έχει φανταστεί ο Μακαρίτης ο Ντελόρ, έτσι ώστε η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά να γίνει και ενιαία παραγωγική Ευρώπη κάποτε και ως εκ τούτου ανταγωνιστική. Διότι μην ξεχνάτε, ένα από τα βασικά προβλήματα, βλέπετε τώρα που συζητάμε μονίμως για την Ελλάδα, τα οποία έχει η Ευρώπη, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε να αποθέσει τα μεγάλα της ζητήματα σε άλλους. Είχε να αποθέσει την άμυνά της στην Αμερική, την παραγωγή της στους Κινέζους και την ενέργειά της στους Ρώσους. Και τώρα όταν έχουν αρχίσει να κλονίζονται όλα αυτά, αισθάνεται και αυτοί
αβεβαίη και ανασφαλής. Ένα από τα θέματα λοιπόν είναι ότι πρέπει να επανακτήσει την τεχνολογική ικανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση. Ας έρθουμε όμως σε εμάς στο Ταμείο Ανάκαμψης. Χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το Ταμείο Ανάκαμψης προς μια τέτοια κατεύθυνση? Εγώ θεωρώ ότι κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Και θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τώρα περιέχει πάρα πολλά μικροέργα, τα οποία πολλά από αυτά είναι συμπαθέστατα και ενδεχομένως και αξιόλογα, αλλά όμως δεν έχουν καμία σχέση με το στρατηγικό σκοπό του Ταμείου Ανάκαμψης. Να φτιάξει υποδομές και να αλλάξει την παραγωγική δομή και υποδομή της χώρας και να δημιουργήσει προσθέμενη αξία. Δεύτερον, τα δάνεια τα οποία μπορεί να δώσει η κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί ένα σημαντικό μέρος είναι δάνεια, δεν είναι μόνο επιχορηγήσεις, ενώ όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτούν υποδομές, η Ελλάδα δεν χρηματοδοτεί καμία υποδομή μέσω δανεισμού, αλλά δίδονται όλα τα δάνεια σε ιδιωτικές επενδύσεις, τα οποία δάνεια τα εγγυάται, αν δεν κάνω λάθος, το ελληνικό δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Με τον όρο αυτό χορηγούνται, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον έτσι ήταν στην αρχή. Ανάλλαξε. Και ελάχιστα ποσά πάνε μερικά σε υποδομές, λίγα όμως. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω μερικές συνέπειες που έχει αυτή η επιλογή. Όπως τα διαβάσατε πρόσφατα, έχουν κλείσει περίπου 6 εργοστάσια. 4 είχαν κλείσει μέχρι το τέλος του 99 και 2 κλείσανε τον περασμένο μήνα. Το ένα ήταν της Γιούλα και το άλλο ήταν το ΕΒΙΕΝ, της ΕΒΙΕΝ στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής. Και τα δύο αυτά εργοστάσια, το βασικό πρόβλημα που είχαν ήταν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Είχαν κάνει εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ο ΑΔΜΙΕ δεν είχε την ικανότητα να τους συνδέσει στο δίκτυο, διότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα. Άρα μια βασική υποδομή, η οποία στη χώρα μας είναι ελλιπής, δεν προβλέπεται να αντιμετωπιστεί με πληρότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα στο μέλλον θα δούμε και άλλες επιχειρήσεις να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ανερχόμενο κόστος το οποίο θα έχουμε μπροστά μας. Το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα όμως, και επιτρέψτε μου σε αυτό να μείνω λίγο, είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτά τα οποία θα αναφέρω για το σιδηροδρομικό δίκτυο προηγούνται του περσινού δυστυχήματος Στεπών και δεν το λέω επί τούτου για να κάνω καμία συναισθηματική σύνδεση. Ενώ θα περίμενε κανείς η Ελλάδα που έχει ένα πολύ ελλιπές σιδηροδρομικό δίκτυο να διαθέσει πολύ μεγάλα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως άλλωστε κάνουν όλες οι χώρες. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, διαθέτει το 17% του Ταμείου Ανάκαμψης στο σιδηρόδρομο. Η Γαλλία, που έχει από τα τελειότερα τρένα του κόσμου, διαθέτει το 7%. Και άλλες χώρες, η Πολωνία, διαθέτει το 12%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2023. Η Ελλάδα πόσο διαθέτει? Το 1/15 από αυτά τα ποσοστά. Μόλις 228 εκατομμύρια από τα 31 δις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μάλιστα έχει ζητήσει να ανασταλούν και να αναβληθούν οι προβλέψεις που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό λοιπόν το οποίο λέγω, και θα μείνω στα δύο αυτά παραδείγματα, ενώ θα μπορούσα να συνεχίσω και σε πολλά άλλα, είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε, εκτός αν κάτι αλλάξει θεαματικά, μία ριζική βελτίωση της ποιότητας από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι άλλη ευκαιρία δεν θα υπάρξει. Και δεν είναι μόνο ότι δεν θα υπάρξει γενικώς και αορίστα, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξει μέχρι το κρίσιμο παράθυρο του χρόνου, που είναι το 2030, οπότε τότε αναθεωρείται η βάση υπολογισμού των τοκοχρεωλησίων που με ένα πολύ ευνοϊκό τρόπο έχουμε αποσπάσει μέχρι σήμερα, και οι δανειακές μας υποχρεώσεις θα επιτελούνται με ένα πολύ πιο επώδυνο τρόπο. Από αυτή την άποψη και εγώ καλωσορίζω την επενδυτική αναβάθμιση που έγινε, έστω και γλίσκρα, έστω και μικρή κάθε φορά, εν όψη αυτής της ξαφνικής ανώμαλης προσγείωσης που θα έχουμε το 2030, αλλά θα πρέπει αυτή να τη διευκολύνουμε και με μια συνολικότερη παραγωγική αναβάθμιση της χώρας, έτσι ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία.
Επίσης, επιτρέψτε μου, μια που είναι ο κύριος Χατζηδάκης εδώ, να κάνω μια προειδοποίηση. Ο τρόπος με τον οποίο χορηγούνται οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενος, διότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να αναλάβουν το ρόλο αυτό οι τράπεζες, προς τις οποίες κάθε επιχείρηση υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο. Εφόσον αυτό κριθεί επαρκές από την τράπεζα, η επιχείρηση βάζει το 20%, η τράπεζα βάζει το 30% και μετά πηγαίνει το κράτος και δίνει το άλλο 50% χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. Αν δεν κάνω λάθος πάλι και αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά τα λέω με μία επιφύλαξη, διότι δεν γίνεται καμία δημόσια συζήτηση ούτε στη Βουλή ούτε πουθενά αλλού για το πώς ακριβώς διακονείται και υπηρετείται το Ταμείο Ανάκαψης. Οπότε έχω μείνει στα δεδομένα τα οποία ίσχυαν περίπου πριν από ένα χρόνο. Αν έχει αλλάξει κάτι, ζητάω συγγνώμη και θα το τροποποιήσω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης το εμπιστεύεται η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις οι οποίες, υποθέτω εγώ ότι η αξιολόγηση των τραπεζών θα είναι πολύ καλή, οι οποίες όμως θα πρέπει να δοκιμαστούν από τα αυξανόμενα επιτόκια την περίοδο αυτή. Έχω μια απορία. Εάν η Γιούλα, για παράδειγμα, ή το άλλο το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ καλά εργοστάσια, κερδοφόρα και ούτω καθεξής, είχαν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα θα έπρεπε να βγουν, διότι δεν άντεχαν άλλο το ανυπόφορο ενεργειακό κόστος το οποίο είχαν. Δεν θα ενέγραφε ήδη απώλειες όχι μόνο η τράπεζα που χορήγησε το δάνειο, αλλά και η κυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να υπάρξει μια συνολικότερη αναθεώρηση, προφανώς με μια διαφανή ενημέρωση και της κοινής γνώμης αλλά και των πολιτικών έτσι, παραγόντων της χώρας, αλλά κυρίως θα πρέπει να γίνει μια μεταφορά πόρων και από τα μικρά έργα τα οποία δεν έχουν θέση στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν θέση σε άλλα προγράμματα, και να πάνε στις μεγάλες επενδύσεις που θα αλλάξουν αυτές και μόνο το πρόσωπο της χώρας. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στο θέμα της ακρίβειας και να πω ότι αυτή παράγεται σε μεγάλο βαθμό και από το ενεργειακό κόστος και από την πολιτική επαλλήλων υπερτιμολογήσεων που γίνονται κυρίως στον τομέα των τροφίμων, και η κοινωνική ευαισθησία την οποία έχουμε όλοι είναι ότι αφορά κυρίως τα εισοδήματα των οικοκυριών, επειδή αυτά είναι τα πιο ευάλωτα. Πλην όμως θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι δεν είναι μόνο ο τρέχον πληθωρισμός των τελευταίων 2 ετών που θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά υπάρχει ένας μονιμότερος πληθωρισμός και ακρίβεια που έχει παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια από μεγάλες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε πολύ μεγάλο αριθμό του πληθυσμού, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες και ο ηλεκτρισμός. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στη χώρα μας είναι 75% ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μαζί με το Βέλγιο είμαστε η πιο ακριβή χώρα, μακράν των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στην παροχή τηλεπικοινωνιών. Ένα είδος υπηρεσιών το οποίο κατέχει σε μια οικογένεια ένα αρκετά αξιοσέβαστο ποσόν. Έτσι, άμα υπολογίσει κανείς τα iPhone των γονιών και των παιδιών, τα ίντερνετ και όλα αυτά μαζί, με τα πάγια, ανεβαίνει πολύ ο λογαριασμός. Και επίσης, παρά τα συγχαρητήρια τα οποία δεχθήκαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Κέρι, ότι η Ελλάδα είναι πρώτη, είναι μακράν η πρωταθλήτρια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημείο έτσι εθνικού άθλου και πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, και ξέροντας κάποιος ότι σχεδόν όλες οι ανανεώσιμες πηγές είναι δωρεάν ή εν πάση περιπτώσει έχουν πολύ χαμηλό κόστος, θα περίμενε ότι αφού η Ελλάδα είναι πρωταθλητής στις ανανεώσιμες πηγές και αφού οι ανανεώσιμες πηγές είναι σχετικά φτηνές ή μηδενικού κόστους, όπως είναι ο αέρας και ο ήλιος, με μαθηματική συνεπαγωγή θα έπρεπε και ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα να είναι πάνθινος. Και όμως είναι πανάκριβος. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα κάνει 84 ευρώ η μεγαβατόρα σε τιμές χοντρικής,
ενώ στην Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως επίσης, άμα θέλει κανείς να το πάρει ακόμα πιο παραστατικά σε όρους εθνικού, μέσου εθνικού εισοδήματος, αγοραστικής δύναμης, στην Ευρώπη είναι το 100% σαν δείκτης, στην Ελλάδα πόσο είναι παρακαλώ, 164%. Έτσι, υπερβολικά υψηλότερα. Άρα καταλαβαίνει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά μακροπρόθεσμα, και αυτό λέγεται, αυτό που σας είπα στην αρχή, επενδυτικό κενό και υπερκαταναλωτισμός, τα οποία κάποτε θα μας φέρουν σε δύσκολες ατραπούς και θα πρέπει να προνοήσουμε από τώρα. Εγώ δεν βλέπω τουλάχιστον μία εγρήγορση, ένα συναγερμό προς την κατεύθυνση να επιληθούν έστω και σταδιακά τα ζητήματα αυτά. Και εάν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι νοιάζεται για αυτά, μπορεί να ξεκινήσει από αύριο, αλλάζοντας ριζικά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι ο μοναδικός πνεύμονας για το οξυγόνο της ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες. Αν το χάσουμε και αυτό, θα περάσουμε και θα ξαναπεράσουμε από κρίσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλό θα είναι να μαθαίνουμε και κάτι και να το διατηρούμε ως χώριο οφθαλμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Κύριε Βέδα, για το λόγο. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν και άρα δεν θα τα επαναλάβω. Θα προσπαθήσω να προσθέσω, βάζοντας και μία λίγο διαφορετική οπτική. Η οικονομία δεν είναι μόνο ισοζύγια τιμές επενδύσεις. Από το 2008 τουλάχιστον καταλάβαμε ότι επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας. Το εάν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, το αν μπορούν τα παιδιά μας να ζήσουν σε αυτή τη χώρα. Θα κάνω μία περίληψη μίας πρότασης για αυτό το οποίο θέλω να πω. Και η περίληψη είναι ότι τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν γίνει εξαιρετικά μεγάλα βήματα προόδου για την ελληνική οικονομία. Σχεδόν σε όλες τις πλευρές δεν είναι η ίδια η οικονομία μας αυτή που ήταν το 2015 ούτε το 2012. Σε πολλές πλευρές είναι ακόμη βελτιωμένη σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε πριν το 2008. Όμως το πού είμαστε, το πώς είμαστε και το πώς πηγαίνουμε, κατά την άποψή μου, δεν φτάνει. Δεν φτάνει και για τους οικονομικούς στόχους τους οποίους θέλουμε να έχουμε κατά τα επόμενα 5-10 χρόνια, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας εάν οι οικονομικοί δείκτες δεν φτάσουν τους επιθυμητούς. Πάμε λίγο με δύο-τρεις πλευρές αυτού που προσπαθώ να πω. Πρώτα απ' όλα, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, όπως ήδη υπόθηκε, ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας μας, όπως μετράται από το ΑΕΠ, είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα συγκλίνουμε. Αυτό φαίνεται και από το ότι το ποσοστό ανεργίας μειώνεται, έχει πάει στο πολύ ψηλό 10%, αλλά 10% είχαμε και τα χρόνια πριν την κρίση, πριν το 2008. Οι επενδύσεις ανεβαίνουν πιο πολύ από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το spread, που είναι πολύ σημαντικό, εξήγησε πριν ο Υπουργός γιατί έχει μειωθεί σημαντικά. Είναι κόστος για όλους μας. Οι τιμές των ακινήτων στις περισσότερες περιοχές έχουν πάει πίσω στο 2008. Αυτή είναι μια εξισορρόπηση της οικονομίας. Πάρα πολύ σημαντική. Πάμε να δούμε λίγο όμως την άλλη. Πάμε να δούμε τώρα τα επόμενα χρόνια. Η δυναμική την οποία έχει σήμερα η οικονομία και με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τέτοια που για τη χρονιά που περνάμε τώρα ο ρυθμός μεγέθυνσης θα είναι περίπου και της περσινής χρονιάς και το ίδιο μπορεί κανείς να αναμένει και για τις δύο επόμενες. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν πολύ σημαντικά ερωτηματικά. Τα σημαντικά αυτά ερωτηματικά αρχίζουν γιατί κατά μία έννοια θα έχουμε κόψει τα πιο χαμηλά φρούτα αυτής της ισχυρής ανάκαμψης στην οποία περνά η οικονομία μας
Και πλέον θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοτικά πώς μπορεί κανείς, όχι μόνο ποσοτικά, να αντιμετωπίσει το ερώτημα της περαιτέρω μεγέθυνσης. Άρα, εάν δεν υπάρξει αποσταθεροποίηση του διεθνούς περιβάλλοντος, εάν, η εκτίμηση την οποία θα μπορούσε να κάνει κανείς με σχετική ασφάλεια είναι ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια η οικονομία θα κινηθεί θετικότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά αυτή η δυναμική μάλλον θα αρχίσει να μειώνεται, εκτός εάν θέσουμε υψηλότερα ένα πύχη φιλοδοξίας. Πάμε λίγο πίσω. Το 81, πολλοί δεν θυμάστε καν τι ήταν, η ΕΟΚ, στην οποία τότε η Ελλάδα μπήκε, σπάζοντας τον προστατευτισμό της οικονομίας, ήμασταν τότε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 5 χρόνια πριν την Πορτογαλία και την Ισπανία. Εκείνη τη χρονιά η ελληνική οικονομία ήταν σαφώς υψηλότερα και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία, σαφώς από την Ιρλανδία. Ήμασταν οι εγκύτεροι στις πλούσιες οικονομίες, τότε 9, ήμασταν το 10ο μέλος. Η πτώση της ελληνικής οικονομίας δεν συνέβη μόνο από το 2008 και μετά. Δεν ήταν ομοιόμορφη σε καμία περίπτωση, όμως, και είναι λάθος να παίρνει κανείς μέσους όρους, αλλά θα το κάνω αυτό το λάθος, ο μέσος όρος μεγέθυνσης σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αν βγάλουμε το πληθωρισμό της ελληνικής οικονομίας από το 2000, από το 81 και για 4 δεκαετίες, ήταν λίγο πιο κάτω από 1%. Για να έχετε μία αίσθηση του τι αυτό σημαίνει, τη δεκαετία του 80 ο μέσος ρυθμός πραγματικής μεγέθυνσης οικονομίας για όλα τα χρόνια περίπου 0. Αυξήθηκε σημαντικά τα χρόνια πριν και μετά την είσοδο στο κοινό νόμισμα. Αυτό το λίγο πιο κάτω από 1% ρυθμό μεγέθυνσης η χώρα μας οφείλει να τον πάει πάνω από 2,5% κατά τα επόμενα 10-15 χρόνια, εάν θέλει να μην είναι σε περιοχή κινδύνου. Και οφείλει να το κάνει αυτό, ενώ το δημογραφικό της είναι ιδιαίτερα δυσμενές, ενώ σιγά σιγά, όχι τώρα, αλλά σε 3-4 χρόνια, η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα αρχίσει να γίνεται ζήτημα, και ενώ προφανώς η παγκόσμια οικονομία δεν θα συνωμοτήσει να είναι πάντα ευνοϊκή για να μας κάνει το δικό μας το χατήρι. Η Ευρώπη ήδη χάνει ανταγωνιστικότητα και ψάχνεται στο πώς μπορεί να κερδίσει ανταγωνιστικότητα. Είμαστε σε μια περιοχή όπου τα γεωπολιτικά δεν είναι μακριά. Ξαναμοιράζεται η τράπουλα όλης της παγκόσμιας οικονομίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Και εμείς μέσα στην Ευρώπη θα πρέπει να βρούμε ρόλο. Και το σίγουρο είναι ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια κατ' ελάχιστον μία αναταραχή στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές θα την έχουμε, για ό,τι αυτό σημαίνει για μία χώρα η οποία έχει δημόσιο χρέος. Άρα τα μπροστά δεν είναι απαραίτητα μία βόλτα στο πάρκο. Τι θα μπορούσε να γίνει? Υπερβάλλοντας ίσως λίγο, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε από αυτά τα οποία έγιναν από το 2008 και μετά, όπου πρώτα ήμασταν σε άρνηση να αναγνωρίσουμε το ότι η χώρα μπορεί να καθυστέρησε, αλλά και αυτή θα έμπαινε στην παγκόσμια κρίση. Χρειάστηκαν 3 προγράμματα προσαρμογής, 3. Ανέφερε πριν ο Υπουργός στη σύγκριση με άλλες χώρες. Δεν είχαμε τα ίδια προβλήματα, είχαμε βαθύτερα, αλλά 3 προγράμματα επί 8 χρόνια. Μείναμε εκτός επενδυτικής βαθμίδας για 13 χρόνια. Κλείσαμε τις τράπεζες. Επιβάλαμε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Έφυγε 500.000 ανθρώπων.
Άρα η θετική προσαρμογή την οποία κάνουμε τώρα την κάνουμε πάνω σε αυτό. Και αυτό ήταν μια συλλογική αποτυχία της διαχείρισης της κρίσης κατά την άποψή μου. Βέβαια, δεν θα αρνηθώ ότι οι θεσμοί άντεξαν, ότι έγινε αποφυγή πολύ μεγαλύτερων προβλημάτων. Όμως, τώρα που εξισορροπεί η οικονομία και πατάει σε γερό έδαφος, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τώρα θα πρέπει να τεθεί ένας πύχης φιλοδοξίας, ο οποίος θα συνειδητοποιεί ότι για να πετύχουμε αυτούς τους ρυθμούς του 2,5 και 3%, αυτό δεν μπορεί να γίνει με το πώς είμαστε και με το πόσοι είμαστε. Ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία πολλά χρόνια είναι ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι ένα πολύ περισσότερο κλειστό σύστημα. Αυτό μπορούμε να το δούμε και με τεχνοκρατικούς τρόπους. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις τα τελευταία 40 χρόνια ήταν ένα υποπολαπλάσιο από οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Μπορούμε επίσης να το δούμε εάν συγκρίνουμε το άθροισμα εισαγωγών και εξαγωγών το οποίο είχε η χώρα μας, που είναι ένας δείκτης του πόση από την οικονομική δραστηριότητα γίνεται πέραν των συνόρων. Μπορούμε να το δούμε και με πάρα πολλούς άλλους δείκτες. Αλλά το πόσο ανοιχτή είναι η οικονομία μας μπορούμε να το δούμε και με από άλλους δείκτες πολύ περισσότερο ποιοτικούς. Πόσο εύκολο, για παράδειγμα, είναι για μια ξένη επιχείρηση να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει δουλειές χωρίς να συνεργαστεί με μια ελληνική επιχείρηση. Να μην έρθει δηλαδή για να συνεργαστεί, να έρθει για να ανταγωνιστεί. Και σε άλλους χώρους. Να πιάσουμε τον δικό μας χώρο των πανεπιστημίων. Πόσο εύκολο, ποια είναι τα κίνητρα να φέρεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι καλύτεροι από σένα. Ναι, να έρθουν άνθρωποι, αλλά να μην χαλάσουν απαραίτητα την ισορροπία. Πόσο εύκολο είναι ακόμη και για το δημόσιο τομέα να δημιουργήσει δομές οι οποίες δεν εξαρτώνται από την κομματική λειτουργία. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου, είναι εκεί που οφείλεις να κάνεις πρόοδο, εάν θέλεις ο ρυθμός μεγένθησης να μην είναι το 1% που μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά τώρα να πάει ψηλά. Αλλά δεν μπορεί να γίνει με το πόσοι είμαστε τώρα μέσα στη χώρα. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη χώρα περισσότερο ελκυστική και για άλλους. Όταν λέω άλλους, αυτοί, εάν σας χαροποιεί η έκφραση, μπορεί να έχουν ελληνικό αίμα, να είναι άνθρωποι οι οποίοι φύγανε. Οπωσδήποτε πρέπει όμως να προσελκύσουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλοδαποί, και πρέπει να προσελκύσουμε επιχειρήσεις τελείως καινούργιες. Έτσι ώστε η κυρία που είναι 18 χρονών και σπουδάζει φαρμακευτική, όταν τελειώσει το πτυχίο της, να μην σκέφτεται ότι θα πάω και θα δουλέψω σε ένα φαρμακείο, που μια χαρά δουλειά είναι, αλλά να σκέφτεται ότι μπορεί να δουλέψει σε μια γραμμή έρευνας και ανάπτυξης. Το ίδιο μπορώ να πω για τα πάντα, για τις κατασκευαστικές, για τη μεταποίηση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε πολύ χαμηλότερο ποσοστό μεταποίησης. Αυτό το γεγονός του σχετικά κλειστού συστήματος, το οποίο σε κάνει να ρωτήσεις εάν θέλεις να κάνεις μια δουλειά, ωραία, και τους ξέρεις εκεί στην αγορά. Δεν θα πρέπει να τους ξέρεις. Οδηγεί και σε ένα δευτερεύον συμπέρασμα ή μάλλον αποτέλεσμα, το οποίο είναι ότι μπορεί κανείς να συγκρίνει αν αυξήθηκαν περισσότερο οι μισθοί, αν αυξήθηκαν περισσότερο τα κέρδη. Η αλήθεια είναι ότι και οι μισθοί και τα επιχειρηματικά κέρδη στη χώρα είναι χαμηλά. Και ο λόγος που είναι χαμηλά είναι διότι δουλεύουμε και επιχειρούμε κυρίως σε δραστηριότητες οι οποίες είναι χαμηλής καινοτομικότητας. Ας αναρωτηθούμε ο καθένας στη δουλειά του εάν αυτό το οποίο κάνει το κάνει με όρους που να λέει το κάνω όπως το κάνει ο καλύτερος στον κόσμο, άρα να παράξω ένα προϊόν και μια υπηρεσία το οποίο μπορεί να πάρει υψηλή αξία. Και επίσης ας αναρωτηθούμε αν αυτό που κάνουμε στη δουλειά μας είναι ουσιοδός διαφορετικό από αυτό το οποίο κάναμε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 15 χρόνια. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ναι μεν θα έχουμε επενδύσεις και ναι μεν θα μειώνεται η ανεργία, αλλά η αξία η οποία δημιουργείται
θα είναι χαμηλή. Και ο λόγος για τον οποίο δημιουργούμε χαμηλή αξία, και εδώ επειδή αναφέρθηκε η λέξη μεταρρυθμίσεις και το περιοδικό είναι το μεταρρύθμιση, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στη χώρα εφ' εξής, και έχουν γίνει πάρα πολλές, πρέπει να έχουν το πρόσημο του πώς δημιουργείς αξία. Και για να δημιουργείς αξία πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο και θα πρέπει να υπάρχει το κίνητρο, που μέσα στα κίνητρα είναι να καρπώνεσαι και αυτή την αξία. Όχι να είναι εύκολο για κάποιον να στην πάρει από δίπλα, ούτε να είναι απαραίτητο ότι θα στην πάρει το κράτος δια της φορολογίας. Επειδή αυτό ακούγεται λίγο σαν ένα υπερβολικά θεωρητικό πλαίσιο για έτσι κάπως αργά το βράδυ, θα ήθελα να αναφέρω και 2-3 σημεία στα οποία, κατά την άποψή μου, μπορεί η οικονομική πολιτική σταδιακά να στρίψει, ώστε να επιτευχθεί αυτό το οποίο, σταδιακά, αυτό το οποίο περιγράφω, που είναι να έρθουν νέα κεφάλαια και να έρθουν και νέοι άνθρωποι στη χώρα. Ας ξεκινήσουμε από τη φορολογία, όπου πράγματι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί αυτή τη στιγμή που μιλούμε η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, ανάλογα με το πώς τους πιάνεις, και ειδικότερα η ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών, να είναι πιο ευνοϊκή από των μισθωτών. Το σύστημά μας είναι τέτοιο που, εάν δεν έχεις πολύ χαμηλά εισοδήματα, ως εκεί, 1.000 το μήνα, είτε το δηλώνεις είτε δεν το δηλώνεις, είσαι λίγο πολύ εντάξει, είτε είσαι στο ραντάρι, είσαι κάτω από το ραντάρι, είσαι λίγο πολύ εντάξει. Αν όμως η φιλοδοξία σου είσαι αυτό το 1.000 να το κάνεις 2 και 3, που αυτό σημαίνει ανάπτυξη, τότε χτυπάς σε τοίχο φορολογικά και ασφαλιστικά. Αυτό σχετίζεται και με το μέγεθος των επιχειρήσεων, προφανώς. Έγινε ένα πολύ θετικό βήμα, το οποίο ήταν μέρος της επικουρικής σύνταξης για τους νέους, να μπει σε κεφαλαιοποίηση. Πλην όμως, εγώ αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το χρηματοδοτικό κενό, γιατί δεν δόθηκε και η ευκαιρία σε όσους το επιλέγουν, για αυτό το κομμάτι, που είναι το 1/5 της σύνταξης που θα πάρουν 30 χρόνια από τώρα, να μην μπορούν να το δώσουν και σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ή σε έναν ιδιωτικό φορέα? Γιατί πρέπει να είμαστε μια χώρα που όλη σου η σύνταξη εξαρτάται από το δημόσιο? Πανεπιστήμια. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το να ανοίξουν και καινούρια πανεπιστήμια, και ιδιωτικά και κάθε είδους. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η χώρα χωρίς να απελευθερωθούν οι δυνάμεις μες στα δημόσια πανεπιστήμια. Δημόσια, όχι κρατικά. Ας πιάσουμε, μια που πιάσαμε, την εκπαίδευση. Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από 7 χρόνια ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Με την αρνητική δυναμική που έχουμε, αυτό το 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε 7 χρόνια από τώρα θα είναι 1 εκατομμύριο παιδιά. Όταν λοιπόν έχεις χάσει 1 στα 3 παιδιά, θα πρέπει να σκεφτείς, πέραν των πολιτικών ενσωμάτωσης αλλοδαπών, ότι θα χρειάζεται ένα τεράστιο σύστημα, ένα τεράστιο πρόγραμμα ανασυγκρότησης των δαπανών. Επίσης θα πρέπει να σκεφτείς ότι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μπαίνουν τώρα στο πανεπιστήμιο για να γίνουν φιλόλογοι και μαθηματικοί, δεν θα έχουν ποιον να διδάξουν, την ίδια ώρα που χρειάζεσαι ανθρώπους και κτίρια για ένα εκτεταμένο σύστημα προσχολικής αγωγής και ευρωπαϊκών σταθμών που δεν έχουμε, το οποίο θα στήριζε και την οικογένεια και πρωτίστως στις νέες γυναίκες, ώστε να μπορέσουν να έχουν επιτέλους καριέρες. Θα μπορούσα να συνεχίσω και στο χώρο της υγείας. Δεν βλέπουμε το ότι θα χρειαστούμε ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας. Είναι τέτοιο το δημογραφικό μας που δεν θα έχουμε ανθρώπους που θα είναι 65 και 70 χρονών, αλλά θα είναι 85 και 95 χρονών. Και δεν έχουμε τέτοιες δομές, ούτε δημόσιες ούτε ιδιωτικές. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία η δυναμική η οποία έχει δημιουργηθεί από την τρέχουσα πολιτική, η οποία είναι σε στέρεο έδαφος, είναι σοβαρή, είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν φτάνει. Και κατά την άποψή μου, μπορούμε να βάλουμε πιο ψηλά ένα τέτοιο δίκτυο φιλοδοξίας, διότι άλλες χώρες, και σταματάω σε αυτό, το έχουν καταφέρει. Εάν δούμε διαχρονικά στις 4 δεκαετίες που αναφέρθηκα πριν, την πορεία της Ισπανίας, όχι της Σιγκαπούρης ή της Νότιας Κορέας, σε σχέση με την Ιταλία, χρόνο με χρόνο τους έφτασαν και τους πέρασαν.
Ισπανοί είναι, δεν εξωγήινοι. Εφόσον το έκαναν αυτό, βέβαια θα μου πείτε ότι υπάρχει και μια ζώνη επιρροής, είναι η Λατινική Αμερική, είναι η γλώσσα, πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε ένα κέντρο της γειτονιάς μας. Εάν όμως ανοίξουμε, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και κεφάλαια και καινοτομία και ανθρώπους. Η Ισπανία το έκανε, η Πορτογαλία έχει κάνει σημαντική πρόοδος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα μακροοικονομικά της Πολωνίας και της Ρουμανίας, για να αφήσω προηγούμενες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα πώς ανακάλυψε ξανά τον εαυτό της Φιλανδία όταν κατέρευσε ο βασικός τους εμπορικός εταίρος που ήταν η Σοβιετική Ένωση, και να αφήσω βέβαια το τι έχει καταφέρει στη νέα τεχνολογία το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Άρα, ειδικότερα για μια οικονομία σαν τη δικιά μας, που είναι σχετικά ελαφριά, έχουμε το όφελος του τουρισμού που έχει πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και έχει τη δυνατότητα με ποιοτική αναβάθμιση να πάει ακόμη καλύτερα, αλλά νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια της ισχυρής ανάπτυξης που έχουμε ως τώρα με τη μεγέθυνση της οικονομίας. Πρέπει να το δούμε ότι φτάνουμε σε κάποια όρια και με ό,τι κόστος αυτό έχει να προσπαθήσουμε να γίνουμε ένα πολύ πιο απλό και πολύ πιο ανοιχτό και άρα ελκυστικό σύστημα οικονομίας στη γειτονιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα αν κάποιος ή κάποια θέλουν να διατυπώσουν είτε μια ερώτηση είτε μια σύντομη τοποθέτηση. Θυμίζω ότι το δίλεπτο είναι το όριο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και μετά οι τρεις ομιλητές, συζητητές του πάνελ θα σχολιάσουν αυτό που νομίζουν ότι πρέπει να σχολιάσουν. Ορίστε. Έχω δυνατή φωνή. Ναι, ναι, όχι. Κουτσογιαννάκης Μανώλης λέγομαι. Θέλω να απευθυνθώ στον πρώην Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Τυχαίνει και είμαστε και από τον ίδιο τόπο, κιόλας από Χανιά καταγωγή. Φυσικώς είμαι, με μεταπτυχιακά στα οικονομικά και έκανα μια ερώτηση, δεν θα την έκανα την ερώτηση, αλλά επειδή ερυστερνιστήκατε το ΠΑΣΟΚ, ότι λέτε δεν είμαι ΠΑΣΟΚ, θέλω να κάνω μια ερώτηση που όχι μόνο εγώ, όλη η γενιά μου, εγώ είμαι 39 χρονών, 39 ετών και ξέρω άπειρους ανθρώπους της γενιάς μου, που έχουν την εξής απορία. Είχαμε από το 1981 μέχρι το 2004 23 χρόνια διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Μέσα αυτά τα 23 χρόνια, 3 χρόνια μόνο ήταν η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το είπα τώρα, σας εννοείται, τα ξέρουμε την ιστορία πολύ καλά. 3 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, 90-93 του Μητσοτάκη. Σε αυτά τα 20 χρόνια θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμία ευθύνη, και μιλάω γιατί το κομμάτι σήμερα είναι απολύτως λογικό, λέγεται για μια ισχυρή εθνική οικονομία, όπου σε σχέση με κάποια κομμάτια που είπατε ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση και γενικότερα τα τελευταία χρόνια πώς διαχειριστήκαμε την κρίση, δεν εννοείται, έχουμε δημοκρατία, ο καθένας έχει την άποψή του. Θεωρώ το άκρος αντίθετο, ότι μας σέβονται παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ ισχυρή οικονομία και τα δεδομένα για τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ ισχυρά. Η ερώτησή μου λοιπόν όσον αφορά τη γενιά μου, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα και ήμασταν μια γενιά που ακόμα και τώρα έχω φίλους μου που είναι άνεργοι. Τα 20 χρόνια διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμία ευθύνη στην πορεία που είχαμε από το 2010 και μετά? Αυτή είναι μια απλή ερώτηση. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος από την από εδώ πτέρυγα? Ορίστε, ο κύριος. Θα δούμε στην από εδώ πτέρυγα. 3-4 και μετά από την άλλη. Καλησπέρα σας. Ασλανίδης λέγομαι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση απλή, αλλά θα ήθελα να προηγηθώ ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βέτα, διότι εμείς που έχουμε άσπρα μαλλιά αγωνιστήκαμε στην πορεία της ζωής μας για να φτάσουμε κάπου. Από τα χαμηλά στα ψηλά και από τα ψηλά στα χαμηλά. Και αγωνιζόμαστε για να κρατηθούμε να πάμε πιο μπροστά. Εγώ θα έλεγα ότι αν πάρουμε την τελευταία πενταετία και σήμερα και βγούμε έξω, απλός κόσμος, όχι εγώ μόνος, θα δει ότι γίνονται έργα. Αυτά τα έργα σημαίνει ότι υπάρχει μια οικονομία. Θα ακούμε πάντοτε ότι υπάρχουν μειώσεις στην εφορία, προσφορές στη γυναίκα, το παιδί κτλ. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Οι πολιτικοί όλοι, όταν φεύγουν από την πολιτική, χάνουν την εξουσία. Ο λαός μας τιμώρησε. Δεν είναι ο λαός μας τιμώρησε.
πρέπει να αφήνουμε έργο. Σήμερα υπάρχει ένα έργο, αλλά υπάρχει και έξω ένα τρίπτυχο που συζητιέται. Λέγεται τράπεζα, φαν και δανειολήπτε. Τι μπορεί να γίνει με αυτό, διότι η περιουσία του Έλληνα, του κάθε Έλληνα από εδώ, έχει πάει στο εξωτερικό, δεν έμεινε στην Ελλάδα. Και αυτά τα φαν τα οποία τα διαχειρίζονται είναι αυτές οι τράπεζες που οι οποίες έπρεπε να κλείνουν πριν από μερικά χρόνια, αναπτυχθήκανε και σήμερα εκβιάζουν όλους εμάς για το λαό. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα, τι μπορεί να γίνει με τις τράπεζες, τα φαν και τα δάνεια. Ναι. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, στην πράξη. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τι μπορεί να γίνει εδώ, στην πράξη. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος σήκωσε το χέρι του εδώ. Η κυρία, ορίστε. Καλησπέρα, λέγομαι Φωτοπούλου. Ήμουν επαγγελματίας. Αυτό που θέλω να επισημάνω αυτή τη στιγμή στο όλο κλίμα που υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο ΦΠΑ του 24% να μειωθεί? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι σε όλους μας και στην καταναλωτική κατάσταση, όπως υφίσταται, διότι το 25% αυτού που πληρώνουμε είναι φόρος. Αν λοιπόν μπορούσε να πέσει κάτι λιγότερο, πιστεύω ότι θα ήταν πιο ανταποδοτικό και θα μπορούσε όλοι, καλός ή κακός, να το δηλώνουν απερίφραστα. Δεν είναι τα POS που θα μας λύσουν το πρόβλημα. Είναι η μαύρη εργασία, η οποία δεν πληρώνει ΦΠΑ, αυτό το ξέρουμε όλοι, και ούτε θα πρόκειται να πληρώνει, κύριε Χατζηδάκη. Ο υδραυλικός, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος και τα λοιπά που έχει ένα μεροκάματο, κοιτάει να δει και να μην πληρώσει το ΦΠΑ. Αν ήταν όμως 20 ή 19% όπως ήταν παλιότερα, δεν νομίζω ότι κανένας θα το απέφευγε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Ας περάσουμε από εδώ, ο κύριος. Ναι. Καλησπέρα σας, Θάνος Νηφόρος. Συγχαρητήρια για το πάνελ. Μία σημείωση και μία ερώτηση. Μήπως μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τη σημαντική επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,9 επί του ΑΕΠ με μείωση του χρέους που σήμερα διαμορφώθηκε όπως ανακοινώθηκε από την Ελστάτ στα 4 δις, το οποίο είναι ένα πολύ θετικό νέο. Εδώ, ορίστε. Γεια σας. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Χατζηδάκη, διότι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την Ελλάδα, συνεχίζει να την ταλαιπωρεί, το δασικό πρόβλημα, το έλυσε με τον καλύτερο τρόπο. Το προσέβαλαν τον νόμο με τον οποίο τροποποίησε αυτό το πρόβλημα ο κύριος Χατζηδάκης, το προσέβαλαν οι δασολόγοι στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο βρήκε την ευκαιρία πρώτον να κηρύξει ότι όλη αυτή οι τροποποίησεις ήταν συνταγματικές και επιπλέον να καταργήσει κατ' ουσία όλη την προηγούμενη νομοθεσία, η οποία μας οδήγησε να έχουμε σήμερα χαρακτηρισμένο ως δάσος το 71% της Ελλάδος και να μην μπορεί να γίνει ούτε ένα εργοστάσιο, διότι εκεί μεν απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, στο υπόλοιπο δε καλύπτεται από γεωργική γη που καλώς απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, διότι πρέπει να την παραδώσουμε σε επόμενες γενναίες. Πέρασαν 2,5 χρόνια από τότε που βγήκαν αυτές οι αποφάσεις και ο κύριος Υπουργός έγραψε πολύ σωστά ότι πρέπει να βγούνε από τους δασικούς χάρτες οι εκτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε όλα τα καλλιεργητικά μητρώα. Είναι μια δουλειά που πρέπει να βγει, μπορεί να βγει σε 10 μέρες, διότι είναι ψηφιακοί οι χάρτες και δεν θέλει περισσότερο από 10 μέρες. 2,5 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτε. Σήμερα 23.000 κτηνοτρόφοι δεν πήραν τις επιδοτήσεις τους. Είναι η καταστροφή τους. Γιατί? Όχι γιατί είναι χαρακτηρισμένοι δασικοί ή βοσκότοποι, αλλά επειδή επιλεκτικά οι δασικές υπηρεσίες έχουν ασκήσει αγωγές υπέρ του δημοσίου λόγω του χαρακτηρισμού και μόνο. Στη συνέχεια... Αν θέλετε να συντομεύσετε. Είναι το σημαντικότερο, νομίζω, θέμα σήμερα, γιατί και οι δύο υπουργοί την ανάπτυξη θίξανε. Εκτός από αυτό,
Πρέπει να προσθέσω το εξής. Η μόνη επένδυση η οποία επιτρέπεται εντός δάσους είναι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις πολυτελών βιλών. Στην ουσία οικοπεδοποίηση δηλαδή. Αλλά πρέπει να έχεις έκταση 500 στρέμματα και υπό τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, η δασική υπηρεσία να σου αναγνωρίσει με ό,τι χαρτί κι αν τις πας ότι είναι δικιά σου η έκταση. Ο Άριος Πάγος δεν μπορεί. Δεύτερον, να αποφασίσει η δασική υπηρεσία ότι αυτή η επένδυση, για αυτήν την επένδυση υπάρχει εξαιρετικός ιδιαίτερος λόγος βάσει του οποίου εξυπηρετείται η εθνική οικονομία και η τοπική οικονομία. Και τρίτον, να αποδείξεις ότι αυτή η έκταση, ότι δεν υπάρχει άλλη έκταση στην Ελλάδα που να μπορεί να εξυπηρετήσει, να εγκατασταθεί αυτή η επένδυση. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Τελειώνω. Πρέπει να πει... Τελειώνω. Η έκθεση της Εθνικής Τραπέζης το 2014 λέει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε άδειες για ξενοδοχεία από τις οποίες αν δίναμε θα είχαμε αύξηση του εθνικού εισοδήματος κάθε χρόνο 8,3 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι οικονομολόγοι που ρώτησα μου λένε από τότε μέχρι σήμερα το δημόσιο έχασε εις πράξεις 80 δισεκατομμύρια. Θα τα δει ο κύριος Χατζηδάκης. Δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως. Αν θέλετε και μία ακόμη... Είναι... Θα το σχολιάσει, θα κάνει το σχόλιο του. Μίλησαν όλοι από ένα λεπτό. Τι να κάνουμε, το θέμα ήταν σοβαρό. Λοιπόν, εδώ ο κύριος. Είμαι συνταξιούχος τότε και έχω προσωπική διαφορά 376 ευρώ. Όσο ζω θα μπορέσω ποτέ να πάρω αύξηση. Υπόψη ότι έδωσα 1 εκατομμύριο δραχμές για να κάνω εξαγορά στο επικουρικό, διότι οι προηγούμενοι διαλύσαν το Ταμείο Αρρωγής και μας λένε δεν δικαιούστη, καταργήθηκε το Ταμείο Αρρωγής. Πρέπει να πάτε στο επικουρικό και εξαγοράσαμε. Πού πάμε? Κατανοητό. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος άλλος για να προχωρήσουν να κλείσουν οι ομιλητές? Θέλετε κάτι? Ο τελευταίος. Γεια σας. Πολύ ωραίο το πάνελ. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Σχετικά με τις μεγάλες επενδύσεις, υπάρχει ένα θέμα. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα και να βάλει, μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις, και μετά από 2-3 χρόνια του πει το Συμβούλιο Επικρατείας, επειδή διάφοροι σύλλογοι κλπ. Κάναν αγωγές, ότι δεν μπορεί να γίνει επένδυση. Νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι το νομικό πλαίσιο και πρέπει η κυβέρνηση να κοιτάξει αυτό το θέμα. Πώς μπορεί να λύσει το θέμα των μεγάλων επενδύσεων, οι οποίες να μην προσβάλλονται? Αυτό είναι ένα. Και το άλλο, απλώς να σας πω ότι τελείως τυχαία βρέθηκα στην Κύπρο πριν από μερικές μέρες και μίλησα με φίλους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκεί από καιρό. Ρωτάω, παιδιά, τι γίνεται με τους φόρους, έχετε μηχανές? Δεν έχουμε, λέει, τίποτα. Δεν έχουμε φοροδιαφυγή καθόλου. Κανένας δεν φοροδιαφεύγει. Γιατί δεν φοροδιαφεύγει? Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλοί φόροι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Είναι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ήταν και οι οποίες μας περνάνε σήμερα σε ΕΠ. Μίλησε ο κύριος Βέτας γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί αυτό η κυβέρνηση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος νομίζω ότι προσφέρεται και για την κοινωνική, ας το πούμε, να μην υπάρχει αυτό το θέμα της φοροδιαφυγής, το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και 100 χρόνια από τη στιγμή που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, οι τρεις ομιλητές τώρα έχουν το λόγο. Κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από δύο σημεία που νομίζω συμφωνούμε όλοι στο πάνελ. Και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς. Το πρώτο που είναι ανησυχητικό και είναι το μεγαλύτερο πράγμα, το μεγαλύτερο για μένα, εθνικό μας πρόβλημα, είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι για όλους τους λόγους που εξηγήθηκαν και δεν χρειάζεται να επανέλθω.
με ό,τι σημαίνει στην άμυνα, στην οικονομία, στο ασφαλιστικό. Δεν είναι θέμα τόσο απόλυτου εισοδήματος, διότι δεν έχουμε χαμηλότερο εισόδημα από ό,τι είχαμε στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, όταν οι ελληνικές οικογένειες έκαναν 5, 6, 7 παιδιά. Νομίζω ότι έχει να κάνει σε όλη την Ευρώπη με τον τρόπο της ζωής μας, με τη συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική, και έχει να κάνει και γενικότερα με τα πρότυπά μας. Το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Σουηδία ή η Νότιος Κορέα που έχουν λάβει μέτρα γενναία για το δημογραφικό, λυπάμαι κυρίες και κύριοι να σας πω ότι δεν είχαν αντίστοιχα αποτελέσματα. Δεν. Επομένως, αυτό με κάνει να ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Το αφήνω όμως στην άκρη, διότι πράγματι για μένα, επαναλαμβάνω, είναι το νούμερο ένα εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση θα πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, το σημειώνω όμως για το ζήτημα για την πολυπλοκότητά του. Το δεύτερο στο οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι η οικονομία μας ήταν μια καθυμαγμένη οικονομία. Μπορεί να συζητήσουμε τους λόγους, ο ένας να πει φταίει ο ένας, ο άλλος να πει φταίει ο άλλος, ο τρίτος φταίει ο τρίτος. Τέλος πάντων, δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις έχουμε, έχει αποφασίσει ο λαός να κατανείμει τις ευθύνες. Μην συζητήσουμε αυτό, δεν είμαστε σε πολιτικό πλημελιωδικείο σήμερα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή είχαμε τη μείωση του εισοδήματος που είχαμε προηγουμένως, την περασμένη δεκαετία, ναι, σήμερα, αν πιάσετε και συγκρίνετε την Ελλάδα με διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε απόλυτους αριθμούς, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά μεγέθη είμαστε πίσω. Τι περίμενε κανείς μέσα σε 5 χρόνια η Ελλάδα να εκτοξευθεί, να γίνει πύραυλος, όπως έλεγε μια παλιά ελληνική ταινία, και να γίνει ξαφνικά Ελβετία ή Σουηδία? Κανένας νομίζω δεν το περίμενε. Τώρα πάω σε αυτά που θα διαφωνήσουμε. Λοιπόν, τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια? Νομίζω περισσότερα από όσα περίμενε τουλάχιστον ο μέσος πολίτης. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές με μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τις είχε κερδίσει την προηγούμενη περίοδο. Ένα πράγμα που το λέω στη Βουλή και ενοχλεί, αλλά δεν το λέω για να ενοχλήσω κανέναν, το πιστεύω, είναι ότι αν πάτε σε κάποιες, όπως λένε, λαϊκές περιοχές ή παραδοσιακά αριστερές περιοχές και δείτε τα αποτελέσματα στην Κεσαριανή, στην Νέα Ιωνία, στην Δραπετσόνα, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, θα δείτε πρωτοφανώς μεγάλα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που δεν τα είχε ούτε το 1974 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν γύρισε από το Παρίσι. Γιατί συνέβη αυτό? Μπορούμε να κάνουμε διάφορες αναλύσεις, τις οποίες δεν αμφισβητώ, καμία ανάλυση δεν αμφισβητώ. Το βέβαιο είναι όμως ότι 367.000 συμπολίτες μας, περισσότεροι από ό,τι το 2019, σήμερα δουλεύουν, ενώ τότε δεν δούλευαν. Και αυτό είναι η ουσιαστικότερη κοινωνική πολιτική που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Και επίσης το βέβαιο είναι ότι ο κατώτατος μισθός αλλά και ο μέσος μισθός έχουν ανέβει πάνω από τον πληθωρισμό. Δεν έχει συνωμοτήσει, όπως υπόθηκε κάποιος, νομίζω και ο Σβέταστοπ, δεν συνωμότησε το σύμπαν για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιοχές, που, να σας είμαι και ειλικρινής, ακριβώς επειδή είχαμε τα ποσοστά που είχαμε παραδοσιακά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε ότι θα είχαμε τόσο καλά αποτελέσματα. Τώρα εδώ έχω πολλούς πίνακες, δεν έχει νόημα να σας κουράσω, είστε ήδη κουρασμένοι. Να, εδώ είναι πίνακες από τη Eurostat που δείχνουν τα living standards, το επίπεδο διαβίωσης. Βλέπετε ότι έχουμε και σε σταθερές τιμές και λαμβανωμένης υπόψη της αγοραστικής αξίας σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Δεν φτάνει άνοδος προφανώς
Δεν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, συμφωνώ. Θα έπρεπε να, η Ελλάδα να πηγαίνει με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Το εύχομαι και το επιδιώκουμε από την πολιτική μας. Εδώ είναι οι καταθέσεις. Στις καταθέσεις βλέπετε την ανωδική πορεία. Από πού προέρχονται οι καταθέσεις? Τα 2/5 από τις επιχειρήσεις, τα 3/5 από τα νοικοκυριά. Δεν βολεύει ίσως μια θεωρία τηλεοπτικών παραθύρων που ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες έχουμε πεθάνει και δεν το έχουμε καταλάβει κτλ. Κτλ. Έτσι. Όχι, είναι καταθέσεις. Καταθέσεις. Ένα έτος εδώ. Ναι. Είναι 137,8 δισεκατομμύρια το 19, 188,6 δισεκατομμύρια το 23. Ναι. Λοιπόν, ναι, πράγματι δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα ακόμα του 2008 και του 2009 που ήταν 223 κλπ. Αλλά πάντως είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουμε προς τα πάνω. Τώρα, πάμε στο θέμα της υπερκατανάλωσης. Έχουμε συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης στην Ελλάδα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης? Ναι. Έχουμε. Μας αρέσει? Δεν μας αρέσει. Και δεν μένουμε απλώς με τις διαπιστώσεις. Έχω μιλήσει τελευταία και αν δείτε στα social media γίνονται συνεχείς επιθέσεις εναντίον μου για την ανάγκη να έχουμε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Λένε ο Χατζηδάκης, ο γνωστός νεοφιλελεύθερος, ανάλγητος κτλ. Θέλει να κλείσει τις μικρές επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν θέλω. Εγώ επισημαίνω την ανάγκη να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και δίνουμε κίνητρα ή θα δώσουμε εντονότερα κίνητρα για να υπάρξουν αυτές οι συγχωνεύσεις. Όποιος δεν θέλει μην τα πάρει. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εμείς έχουμε μια κατεύθυνση πολιτικής. Και επίσης στο ίδιο πλαίσιο προφανώς στρέφουμε την πολιτική μας στην ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Ξαφνικά με φοβερά προβλήματα στον αγροτικό τομέα, ο οποίος αντί να πάει τα τελευταία 30-40 χρόνια μπρος, πήγε πίσω παρά τις ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι διαλύθηκαν οι συνεταιρισμοί, δεν υπάρχουν ομάδες παραγωγών, δεν. Στην αγροδιατροφή, λόγω επιχειρηματιών ιδιωτών που έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτό, έχουμε πολύ σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Για τις οποίες εξαγωγές έχω εδώ πίνακες, μη σας κουράζω. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές αγαθών στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τις εξαγωγές υπηρεσιών. Δεν είναι να το υποτιμούμε. Το ίδιο σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών στη φαρμακοβιομηχανία, την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία μάλιστα δεν επενδύει μόνο, ιδρύει και καινούργια εργοστάσια συνέχεια στην Τρίπολη μόνο. Τώρα κατασκευάζονται δύο καινούργια μεγάλα εργοστάσια. Στηρίζουμε λοιπόν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, είναι ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα και πιστεύω ότι πρέπει η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να πέφτει στην αγορά με όρους αγοράς, και αυτή ήταν και η προσπάθεια που είχα κάνει στο Υπουργείο Ενέργειας όταν ήμουνα. Πάντως δεν είναι πιο φτηνός ο λιγνίτης, όπως ήταν ο μύθος εκείνη την περίοδο. Ήδη το φυσικό αέριο έχει γίνει πάλι φτηνότερο, και καλό είναι να μην ζούμε με μύθους. Δεν είπα ότι κάποιος από το πάνελ είπε μύθους. Το σημειώνω όμως γενικότερα, γιατί κυκλοφορούν διάφορα τέτοια πράγματα. Και φυσικά στηριζόμαστε στον τουρισμό, πως θα έπρεπε διαφορετικά να είναι. Θέλουμε βιώσιμο τουρισμό όμως, δηλαδή με σεβασμό του περιβάλλοντος, και θέλουμε και την ναυτιλία. Θέλουμε ακόμα περισσότερο οι Έλληνες εφοπλιστές να κάνουν στεριανές επενδύσεις που δεν διατάσσονται, ούτε είναι αποτέλεσμα εκκλήσεων, αλλά θέλω να σημειώσω, δείτε το κι εσείς, τα τελευταία χρόνια έχουμε πια επενδύσεις Ελλήνων εφοπλιστών περισσότερο στα ξενοδοχεία, στο real estate, μην το κατηγορούμε, και αυτό μορφή επένδυσης είναι, άνθρωποι δουλεύουν και εκεί εργαζόμενοι και είμαστε έτσι κι αλλιώς κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επενδύσεις στο real estate.
Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επίσης έχουμε επενδύσεις Ελλήνων εφοπλιστών και έχουμε και στα ναυπηγεία επενδύσεις από τον εφοπλιστικό χώρο. Αυτό θέλουμε και ελπίζουμε ότι θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο της αναδιάταξης του παραγωγικού μας μοντέλου. Τώρα, επενδυτικό κενό υπάρχει στην Ελλάδα? Φυσικά, κάθε φορά το λέω και μη ερωτώμενος, και αγωνιζόμαστε για να περιοριστεί. Προσέξτε, κάπου εδώ έχω και τους σχετικούς πίνακες, απλώς να βρω το σωστό. Ναι, θα έρθω. Πράγματι, να, ο κύριος Χριστοδουλάκης το επεσήμανε. Αυτό είναι το επενδυτικό κενό. Εκεί είναι η Ευρώπη, στην κόκκινη γραμμή, εδώ είμαστε εμείς. Όμως, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ανέβει τα τελευταία χρόνια από το 10% που ήμασταν του ΑΕΠ το 2019, έχουμε φτάσει σχεδόν στο 14, περίπου στο 14 το 2023. Άρα και εδώ έχουμε μια σύγκληση. Και προσέξτε, έχω εδώ κάποια πιο ενδιαφέροντα στοιχεία να σας πω, έτσι και για να έχουμε ολόκληρη την εικόνα, αλλά και για να μην υποτιμούμε και την πρόοδο που έχουμε κάνει όλοι μαζί οι Έλληνες. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι ακόμα ξεκινώντας και από την περίοδο που ήταν εδώ η Τρόικα και με τις ρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις που είχαν υιοθετηθεί και με όλη την προσπάθεια που έγινε, είναι μια προσπάθεια του έθνους μας. Την περίοδο 19-22 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι σε παρόμοιο επίπεδο με την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ δεν ήταν το δυνατό μας σημείο. 2,5-3% του ΑΕΠ, ενώ είναι σαφώς υψηλότερες ως ποσοστό, προσέξτε μην παρεξηγηθώ, από την Ιταλία. Οδεύουμε σε αποβιομηχάνηση. Ο κ. Χριστοδουλάκης είπε, αλήθεια ήταν, ότι έχουν κλείσει 6 εργοστάσια. Θα μπορούσα να του πω πόσες θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει. Αναφέρθηκα στο απόλυτο νούμερο, διότι μπορεί να κλείσαν 6 εργοστάσια, αλλά δουλεύουν 367.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Αλλά πάμε και εκεί. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη μεταποίηση στην τριετία 21-23 ανήλθαν σορευτικά στα 3,2 δισεκατομμύρια, δηλαδή περισσότερα από ότι όλα τα προηγούμενα, προσέξτε, 19 χρόνια. Εξάλλου, τα τελευταία 5 χρόνια ο δείκτης μεταποίησης στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 21%, κατά έναντι 5% στην Ευρωζώνη και μείον 8% στη Γερμανία. Προσέξτε, δεν λέω ότι έχουμε γίνει καλύτεροι από τη Γερμανία. Λέω ότι ακριβώς, ίσως επειδή ξεκινούσαμε από χαμηλά, αλλά επειδή έγινε και μια συστηματική προσπάθεια και στη μεταποίηση ανεβαίνουμε, ενώ στην Ευρώπη το κλίμα δεν είναι θετικό. Συνολικά η παραγωγή, η επενδύση και η απασχόληση στην ελληνική βιομηχανία βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας 20ετίας, κυρίες και κύριοι. Και επίσης, ακόμα μία αλήθεια, η Ελλάδα είναι, ακριβώς επειδή ξεκινούσε από πολύ χαμηλά, διότι με το ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει αυτό το οποίο είχε γίνει, πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των επενδύσεων. Μεταξύ 19 και 23 η Ελλάδα είχε σορευτική αύξηση επενδύσεων σε σταθερές τιμές 43%, έναντι αύξησης 1% στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είμαστε η χώρα που αυξάνει τις επενδύσεις της γρηγορότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα σημειώνω αυτά απλώς για να έχουμε όλη την εικόνα. Τώρα, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε? Περιέγραψα αρκετές από αυτές. Προωθούμε τις αποκρατικοποιήσεις γιατί στέλνουν ένα μήνυμα ότι η χώρα αλλάζει, ότι δεν είναι μια σοβιετική χώρα, μια χώρα με έντονο κρατισμό, και με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε ένα μήνυμα προσέλκυσης επενδύσεων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην Εθνική και στην Πειραιώς, με τις αποκρατικοποιήσεις που έγινε, είχαμε 8 φορές υπερκάλυψη με το ενδιαφέρον το οποίο εκδηλώθηκε. Δεν είναι τυχαίο
ότι στην Εθνική, συγγνώμη, στην Πειραιώς, δεν είχαμε το discount που γίνεται όταν έχεις μαζική αγορά μετοχών, αλλά πήγαμε στην υψηλότερη τιμή του κλεισίματος του χρηματιστηρίου. Κάποιοι είδαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και για τις προοπτικές, αν θέλετε, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε μόνο αυτό. Χρειαζόμαστε προφανώς να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο ισοζύγιο με την στήριξη των εξαγωγών, με υποκατάσταση εισαγωγών, και είναι κάτι το οποίο επίσης το μελετάμε αυτή την ώρα. Και επίσης να σας πω, τους το είπα και στους ίδιους, στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας να στηρίξουμε το ισοζύγιο, αρνήθηκα πρόσφατα οποιοδήποτε πρόγραμμα για την απόσυρση αυτοκινήτων. Διότι ένα τέτοιο πρόγραμμα που θα σας άρεσε, δεν έχω καμιά αμφιβολία, θα επιβάρυνε το ισοζύγιο της χώρας. Και επομένως το ξεκόψαμε και είπαμε ότι όχι, θα προχωρήσουμε. Μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα μοντέλο που το οποίο να είναι βιώσιμο με την πάροδο των χρόνων. Και βεβαίως χρειαζόμαστε ένα δημόσιο που λειτουργεί καλύτερα, είτε μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση, είτε μιλάμε για τις δημόσιες επιχειρήσεις για τις οποίες σας είπα. Χρειαζόμαστε να στείλουμε επίσης ένα μήνυμα αποφασιστικότητας για τη φοροδιαφυγή. Μου λέει κάποιος φίλος, έχει ενδιαφέρον, γέλασα όταν μου το είπε και σας το λέω έτσι να αφεδρύνουμε την ατμόσφαιρα, αλλά έχει και μία αλήθεια. Μου είχε πει ότι η Ελλάδα πλέον δεν, μάλλον οι επενδυτές επενδύουν για δύο λόγους σε χώρες. Ο ένας είναι αν κάποια χώρα είναι μπανανία, διότι πάνε και αγοράζουν τους πάντες, την κυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους πάντες, και επενδύουν με τους δικούς τους όρους. Και σε σοβαρές χώρες, Νορβηγία, Ελβετία, ξέρω εγώ, όπου λειτουργούν όλα σωστά και επομένως ξέρουν ότι η επένδυσή τους θα πιάσει τόπο. Η Ελλάδα, μου είπε, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι λίγο μπανανία και λίγο σύγχρονη χώρα. Επομένως εμείς έχουμε πάρει την απόφασή μας. Θα είμαστε 100% σύγχρονη χώρα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με ό,τι συνεπάγεται και για τη φοροδιαφυγή. Όποιος έρχεται εδώ θα ξέρει ότι θα υπάρχει ένα μοντέλο τέτοιο με τους ελέγχους, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με όλα όσα χρειάζονται, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Και βεβαίως θα προχωρήσουμε και με όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται στη δικαιοσύνη, που όλοι οι επενδυτές διεθνώς μας λένε, το ξέρω πολύ καλά, ότι είναι κομβικής σημασίας για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Έχουν μείνει πίσω αυτά και πρέπει να τρέξουν πολύ περισσότερο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω ήταν άδικος ο κύριος Χριστοδουλάκης. Πρώτον, διότι ξέχασε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ίσης αξίας από πλευράς grants με το Ταμείο Ανάκαμψης, και το οποίο λειτουργεί παράλληλα και το οποίο στηρίζει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την μια πλευρά, αποκλειστικά στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο βαθμό που έχει τέτοια προγράμματα, αλλά και έχει και μια σειρά από έργα υποδομών. Τα βασικά έργα υποδομών της χώρας είναι στο ΕΣΠΑ, είναι λιγότερο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο από τον κανονισμό του προβλέπει ότι θα δίνεται έμφαση σε δύο βασικά τομείς. Ποιους τομείς? Τους τομείς της ενέργειας, περιβάλλοντος, πράσινης μετάβασης, όλο αυτό που είναι το 40% του προϋπολογισμού, και στα ψηφιακά, στην ψηφιακή μετάβαση που είναι το 20% του προϋπολογισμού. Έτσι είναι δομημένο το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες. Και από τη μια πλευρά έχει τα grants, από την άλλη τα δάνεια. Τα δάνεια δεν δίνονται επειδή η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να τα δώσει στον Α ή Β. Έγινε μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση πάλι τον κανονισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είναι δική μας πρωτοβουλία, αλλά διερωτώ με για μια στιγμή έτσι, και θέλω και εσείς να διερωτηθείτε μαζί μας. Εάν παραγνωρίζαμε τις τράπεζες, οι οποίες δίνουν ένα σημαντικό κομμάτι δανείου και παίρνουν ένα ρίσκο στην αξιολόγηση για τη χορήγηση του δανείου, και δίναμε μόνοι μας εμείς δάνεια, είχα εγώ μια υπηρεσία και έλεγε, δίνω στον κύριο Βέτα, δεν δίνω στον κύριο Μεϊμάρογλου, θα μπορούσαμε να σταθούμε? Πώ
πώς θα μπορούσε να γίνει? Αν δεν συμμετάσχουν, αν δεν συμμετέχουν οι τράπεζες στα κριτήρια επιλογής, με ποιο, παίρνοντας, ξαναλέω, και το σχετικό ρίσκο, γιατί δεν λειτουργούν ως σύμβουλοι της κυβέρνησης, βάζουν λεφτά. Και εκείνες βάζουν λεφτά. Πώς θα μπορούσε να γίνει? Και βεβαίως βάζουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Επίσης να σας πω, για όποια αξία έχει, παρότι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία των απορροφήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε στο 41% με 30% μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σιδηροδρομικό δίκτυο συμφωνώ, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Βασικός στόχος είναι να κλείσει, και πρέπει να κλείσει, το ταχύτερο με διπλή γραμμή τηλεδιοίκηση και ηλεκτροκίνηση, το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, δηλαδή Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιδωμένη. Εδώ μιλούσα 4 ώρες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δεν έχουμε το χρόνο να σας πω. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει συνέχεια στις προσπάθειες, έχουν γίνει και πολλά διαφορετικά λάθη, αλλά πράγματι είναι ένα βασικό ζήτημα το θέμα του σιδηροδρομικού δικτύου. Για τις τράπεζες, δείτε, δεν σας δείχνω πόσο έπεσαν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, γιατί πέσανε από το 45% στο 7,5% περίπου αυτή την ώρα, και θα πέσουν περισσότερο. Επειδή πήγαν στα funds, λένε, μα καλά, μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Ορίστε, ορίστε. Εδώ είναι τα κόκκινα δάνεια. Ήτανε 92 δισεκατομμύρια, προσέξτε, 92 δισεκατομμύρια το 19 και έχουν πάει 73 δισεκατομμύρια τώρα. Σημαίνει ότι υπάρχει προφανώς μια πρόοδος, γίνεται κάθε χρόνο, θα δείτε, μια σημαντική πρόοδος. Είχαμε το οξύτερο πρόβλημα παγκοσμίως στο συγκεκριμένο ζήτημα, λόγω της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. Δεν υπήρχε κάποια άλλη χώρα που να έχει τόσο οξύ πρόβλημα. Αντιμετωπίζεται με διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων πρέπει να πω είναι και πέραν του πτωχευτικού κώδικα, είναι και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος τους τελευταίους μήνες τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, με τριπλάσιους, τετραπλάσιους ρυθμούς από όσο έτρεχε. Έχουν ήδη ρυθμιστεί την τελευταία περίοδο δάνεια που ξεπερνάνε τα 11 δισεκατομμύρια με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και για τους ευάλωτους τον έχουμε κάνει ιονή υποχρεωτικό. Επομένως, και με ευνοϊκά επιτόκια στις ρυθμίσεις και όλα τα συναφή. Για τη μείωση του ΦΠΑ θα την ευχόμουν, τη μείωση του ΦΠΑ. Απλώς θέλω κάποιος να μου πει, θα το έλεγε κάθε υπουργός οικονομικών, πώς θα αντιμετωπίσω τα 3 γκολ από τα αποδυτήρια, τα οποία έχει οποιοδήποτε στη θέση μου στην Ελλάδα. Το 1 γκολ είναι οι αμυντικές δαπάνες. Είμαστε δεύτεροι σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την ώρα, μετά την Πολωνία, που λόγω Ρωσίας έχει αυξήσει και αυτή τα τελευταία. Πρώτοι ήμασταν, αλλά μας πέρασε η Πολωνία. Το δεύτερο είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, παρά τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Και το τρίτο είναι, κυρίες και κύριοι, οι συντάξεις. Στις συντάξεις δίνουμε 32 δισεκατομμύρια, μόνο τα μισά είναι από εισφορές που έχετε καταβάλει. Επειδή οι εισφορές σας δεν φτάνουν, έρχεται ο προϋπολογισμός μέσω του ΦΠΑ και μέσω των άλλων φόρων, εν πάση περιπτώσει, και συμβάλλει στην πληρωμή των συντάξεων. Επομένως, σας το λέω, εγώ θέλω να κάνω καθαρούς λογαριασμούς μαζί σας, ξέροντας ότι πολλές φορές δυσαρεστώ, αλλά αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι οι εισφορές μας φτάνουν, να έρθει να μου το δείξει. Γιατί είναι πολύ, είναι κουκιά μετρημένα εδώ, δεν είναι υπολογισμοί. Είναι, βλέπεις, ανοίγεις τη σελίδα του προϋπολογισμού και τα βλέπεις όλα αυτά. Και για τις μεγάλες επενδύσεις. Και για τις μεγάλες επενδύσεις θέλω να πω, αυτό είναι καλό νέο, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 10 ήταν ρύθμιση που έφερε τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το ψηφίσαμε κι εμείς. Υπάρχει ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις, με βάση των οποίων περνάει προεδρικό διάταγμα για τις στρατηγικές επενδύσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχεις μία έγκριση στην πραγματικότητα του Συμβουλίου Επικρατείας εκ των προτέρων. Άρα όλες οι μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις πατάνε στην Ελλάδα σε πολύ σταθερό έδαφος. Αυτά, και κλείνω, γιατί πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις και σχόλια τα οποία ετέθησαν. Πριν από αυτό όμως να πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης κάλυψε έτσι μια
ευρύτερα την γκάμα θεμάτων, παρουσιάζοντας μια κατάσταση η οποία δουλεύει σχεδόν απαρέγκλιτα και ομαλά. Έχω πολύ διαφορετική άποψη για αρκετά ζητήματα, όχι για όλα, γιατί υπάρχουν πρόοδοι σε ορισμένους τομείς, αλλά σε πάρα πολλά ζητήματα έχω ριζικά διαφορετική άποψη. Απλώς ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να την αναπτύξω θέλει τουλάχιστον άλλη μία ή δύο συγκεντρώσεις να κάνουμε εδώ. Το μόνο το οποίο θα πω είναι για το Ταμείο Ανάκαμψης. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρώτον, διότι γίνονται ευρύτατες αναθεωρήσεις αν μία χώρα θέλει να βάλει άλλες επενδύσεις από αυτές τις οποίες αρχικά είχε λάβει την έγκριση. Παράδειγμα, η Ιταλία και η Γαλλία και η Πορτογαλία, νομίζω, οι οποίες έτυχαν εγκρίσεως σε μεγάλη έκταση, αλλάζοντας πολύ το χαρακτήρα των αρχικώς εγκριθέντων έργων. Και δεύτερον, διότι αυτά τα έργα τα οποία είπα, όπως είναι τα ηλεκτρικά δίκτυα διασύνδεσης, υπάρχουν σε μικρή έκταση, υπάρχουν τώρα στο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης της κυβέρνησης. Άρα είναι επιλέξιμα. Απλώς είναι σε πολύ μικρή έκταση. Διότι αδίκως, κατά την άποψή μου, και αδέξια, η κυβέρνηση έχωσε και παραέχωσε μικροέργα από τον αρχαίο νεκροταφείο του τάδε νησιού, στην πλατεία της τάδε περιοχής και στην οροφή του μοναστηριού της άλλης περιοχής, έργα τα οποία δεν έχουν καμία απόλυτη σχέση ούτε με παραγωγικότητα, ούτε με υποδομές, ούτε με μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αν σε ένα θέμα μόνο ζητήσει κάποιος να επικεντρώσουμε την προσοχή μας για την πορεία της οικονομίας στα επόμενα χρόνια, αυτό δεν θα είναι ούτε οι μεταρρυθμίσεις, ούτε ο πληθωρισμός, ούτε αυτά, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Διότι τέτοια ευκαιρία, τουλάχιστον για πολλά χρόνια, για να μην πω πολλές δεκαετίες, δεν θα έχουμε. Και πιστεύω ότι μας φεύγει μέσα από τα χέρια. Δεν το λέω έτσι για λόγους αντιπολιτευτικούς, δέστε και μόνο σας τον κατάλογο έργων τα οποία έχουν τύχει ενισχύσεως και εγκρίσεως μέχρι τώρα. Και θα πρέπει, πιστεύω, να υπάρξει μια πολύ πιο αυστηρή κεντρική κυβερνητική πολιτική γύρω από το ποια Ελλάδα από παραγωγική άποψη θέλουμε να διαμορφώσουμε. Δεύτερο σχόλιο. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια εφορία σχετικά με τα ωφέλη τα οποία θα μας αποφέρει ο τουρισμός στο μέλλον. Όντως θα μας αποφέρει πολλά ωφέλη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό. Πλην όμως θέλω να σας πω το εξής, ότι πολλά από αυτά τα ωφέλη του τουρισμού ήδη τα έχουμε αντλήσει. Και ότι το πρόσθετο όφελος το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να μας φέρει ο τουρισμός δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο είναι τώρα. Αν υπήρχε ένα κρυφό αβαντάζ του τουρισμού, τότε γιατί οι διεθνείς οργανισμοί και τώρα πια και η Τράπεζα Ελλάδος, νομίζω και το ΙΟΒΕ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπουν ότι η μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας θα είναι γύρω στο 1%. 1% σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο στασιμότητας σχετικά με τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει το 1%. Έτσι. Άρα και ο τουρισμός θα έχει μεν ένα όφελος, αλλά αυτό το όφελος δεν θα είναι ούτε απέραντο ούτε διαρκώς διευρυνόμενο. Θα είναι ολοένα και πιο περιορισμένο. Σας λέω επίσης ότι επίκειται και μάλιστα πολύ σύντομα αντιδράσεις κοινωνικές για τα ρεύματα και τα καθεστώτα υπερτουρισμού τα οποία επικρατούν σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο έγινε μια μαζική διαδήλωση στη Μαγιόρκα εναντίον του υπερτουρισμού, λέγοντας δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, είμαστε διωγμένοι από το χώρο μας κτλ. Κτλ. Αργά ή γρήγορα αυτός ο άκρατος υπερτουρισμός, ο οποίος και στην Ελλάδα εμφανίζεται σε αρκετά μέρη, θα αρχίσει να πλήττει βάναυσα και βάρβαρα και ανεξέλεγκτα την κοινωνική διαβίωση και επιβίωση όχι μόνο παραγωγικών μονάδων, που δεν πρόκειται να δει στον ήλιο μοίρα παραγωγική μονάδα επεξεργασίας, διότι όλα θα πρέπει να γίνουν καταλήματα και σέσλονγκ και όλα αυτά, αλλά ακόμα και στοιχειώδης κοινωνική επιβίωση βασικών στελεχών των κοινωνιών.
γιατροί, καθηγητές, όλοι αυτοί κτλ. Τέλος πάντων, επιπλέον θέλω να σας πω ότι αυτή η εξοραϊσμένη εικόνα που ακούστηκε για το ισοζύγιο πληρωμό το οποίο βελτιώνεται χάρη στον τουρισμό είναι αλήθεια αυτό. Απλώς είναι προσωρινά αλήθεια. Γιατί? Διότι αν κανείς ψάξει λίγο βαθύτερα και δει το ισοζύγιο το οποίο διαμορφώνεται χωρίς τις υπηρεσίες του τουρισμού, χωρίς τα πλοία και τον εφοπλισμό, όπου επίσης η Ελλάδα έχει μικρά πλεονάσματα, τότε η εικόνα που υπάρχει με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές μόνο αγαθών εμπορεύσιμων, που είναι ο βασικός πυρήνας στις οικονομίες μιας χώρας, η εικόνα έχει αρχίσει να χειροτερεύει πολύ. Αυξήθηκαν μεν οι εισαγωγές, λίγο όμως οι εξαγωγές. Οι εισαγωγές έκαναν άλμα, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο μόνο αγαθών, έτσι, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς πετρελαιοειδή, χωρίς εφοπλισμό, από 5 δις που ήταν το 2020 έφτασε τα 9 δις το 2023, έτσι, ευρώ. Σας θυμίζω, επειδή σε λίγο θα πω στην ερώτηση περί της κρίσεως του 2010, ότι στην κρίση αυτή μπήκαμε και ο βασικός λόγος ήταν ότι το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο είχε φτάσει τα 12 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν ποσοστιαία στο ΑΕΠ το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Εντάξει, πέρσι το εμπορικό έλλειμμα βρέθηκε στα 9 δις. Δεν θέλω να γίνω μάτς κακών, αλλά η απόσταση που μας χωρίζει από τα επίπεδα κρίσης και βρασμού δεν είναι ηλικιώδης. Δεν έχουμε πλησιάσει πολύ, αλλά δεν απέχουμε και υπερβολικά πολύ. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Πάμε τώρα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο στη φορολογία. Επειδή ένα ζήτημα το οποίο παίρνει είναι πότε θα μειωθούν οι φόροι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το κυριότερο δεν είναι η μείωση των φόρων στη χώρα μας, διότι το συνολικό φορολογικό βάρος του 25% που αναφέρατε, περίπου είναι νομίζω 23% έχει πάει, μια χαρά είναι, είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στο μέσο όρο αρκετών αναπτυγμένων χωρών. Με εξαίρεση βέβαια μερικά μικρά κράτη όπως είναι η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Μάλτα, τα οποία για διάφορους λόγους το καθένα, που δεν είναι επαναλήψιμοι όμως αυτοί οι λόγοι από μεγαλύτερα κράτη, έχουν ένα ειδικό ευνοϊκό καθεστώς και τους επιτρέπει να έχουν πολύ χαμηλές φορολογικές απαιτήσεις. Το 23%, 23-25% θα μείνει λίγο πολύ το ίδιο. Αυτό το οποίο προέχει στη χώρα μας είναι η ανακατανομή και ενδοκατανομή των φορολογικών βαρών. Δεν μπορεί ένας πλούσιος επαγγελματίας να πληρώνει το 1/10 του φόρου που πληρώνει ένας φτωχότερος μισθωτός. Δεν γίνεται αυτό. Κάπως θα πρέπει να βρεθεί μια καλύτερη λύση. Εγώ, παρά το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση που εισήγαγε, η αλλαγή μάλλον, όχι μεταρρύθμιση, που εισήγαγε η κυβέρνηση με τα τεκμήρια πριν από λίγους μήνες, την υποστήριξα, απλώς και μόνο για να αυξηθούν τα έσοδα. Αν και πολύ σύντομα θα βρεθεί τρόπος να υπερφαλαγιστεί από διαφόρους επιτηδίους. Χρειάζεται μια πολύ πιο βαθιά μεταρρύθμιση και με συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων για να έχει βιωσιμότητα και να έχει αποτέλεσμα. Οπότε πιστεύω ότι άμα ρίξουμε το σύνθημα να μειωθούν οι φόροι, μπορεί να μειωθούν για μερικές κατηγορίες, αλλά δεν θα αλλάξει αυτή η έντονη ανισοκατανομή που αποτελεί σήμερα ένα από τα σοβαρότερα αντικίνητρα φοροϋποχρεώσεων, εργασίας κτλ. Κτλ. Και επενδύσεων. Η φοροδιαφυγή, ναι, η φοροδιαφυγή είναι το ένα πρόβλημα, δεν είναι το μόνο. Ναι, ναι, όχι βάρβαρο, είναι και εθνοκτόνο. Ναι, όμως πιστεύω ότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους, πολλοί εκ των οποίων έχουν εγκαταληφθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως είναι οι έλεγχοι, όπως είναι οι αυστηρές ποινές, όπως είναι το κυνήγι των εικονικών τιμολογίων, και μπορώ να σας μιλάω πολλή ώρα για αυτά τα πράγματα, αν θέλετε. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα όμως, το οποίο είναι έτσι λίγο ωραίο και μυθιστορηματικό. Παλιότερα, όποιος εξέδιδε εικονικά τιμολόγια,
τον κυνηγούσαν. Απλώς αυτός ο οποίος εξέδιδε τα εικονικά τιμολόγια ήταν ανύπαρκτος. Ήταν σφραγίδα, δεν υπήρχε. Και αυτός ο οποίος ελάμβανε τα εικονικά τιμολόγια, η κανονική εταιρεία, για να εκπίπτει τους φόρους, ιδίως από το ΦΠΑ, αλλά και από άλλες δαπάνες, δεν πάθαινε τίποτα. Σου λέει, εγώ έτυχα θύμα σκευωρίας. Είχαμε πιάσει μάλιστα ένα διαμέρισμα στην Αγίου Κωνσταντίνου, το θυμάμαι, το οποίο το ίδιο διαμέρισμα στέγαζε 45 εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, τι μεταρρύθμιση κάναμε, απλώς βάλαμε την απόδοση ευθύνης, ποινικής ευθύνης, στο λαμβάνοντα το εικονικό τιμολόγιο, την κανονική εταιρεία, τον εμφανίσιμο ιδιοκτήτη. Και αυτομάτως σε 2-3 μήνες είχε μειωθεί πάρα πολύ η φοροδιαφυγή. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήρθε στην κυβέρνηση το 2004 ήταν να καταργήσει τη διάταξη αυτή. Ένα παράδειγμα λέω τώρα από τα πολλά, έτσι, που μπλέξαμε και λίγο τις αναμνήσεις. Και θα έρθω σε περισσότερες αναμνήσεις σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω λοιπόν ότι η φοροδιαφυγή και είναι ένα μεγάλο ζήτημα, απλώς λύνεται με άλλους τρόπους. Επίσης, η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζεται, και θέλω να το πω και ως φιλική συμβουλή στον νυν Υπουργό Οικονομικών, δεν αντιμετωπίζεται με υψηλό ΦΠΑ. Διότι όσο ψηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φοροδιαφυγή. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγα χρόνια ήταν 16% ΦΠΑ. Και μας ανάγκασε η Τρόικα, άλλη μεγαλοφύης έτσι, οικονομική λογική, να το πάμε στο 23% και 24% για να αυξήσουμε τα έσοδα. Διότι έτσι βγαίνουν εύκολα έσοδα, αλλά μεγαλώνουν πολύ και στρεβλώσεις. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα, με μεγάλες δομίες σας τα λέω, ότι για τα επαγγέλματα τα οποία έχουν μεγάλη φοροδιαφυγή θα πρέπει είτε να μηδενιστεί είτε να γίνει πολύ μικρό στο ΦΠΑ. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε έναν δικηγόρο, και συγγνώμη τώρα αν είναι κανένας δικηγόρος εδώ μέσα, και του λες τι σου οφείλω, είσαι ένα γιατρό και σου λέει χωρίς ΦΠΑ 1000 ευρώ, με ΦΠΑ 1240 ευρώ, του λες 240, χωρίς απόδειξη φυσικά, 1000 ευρώ και γλιτώνεις 240. Έτσι η εφορία, το κράτος κάνει όχι μόνο το ΦΠΑ τα 240, αλλά χάνει και το φόρο εισοδήματος που θα κατέβαλε των 1000 ευρώ, που είναι γύρω στο 22%, άλλα 220 ευρώ. Άρα το κράτος κάνει 460 ευρώ. Αυτή είναι η απώλεια. Λοιπόν, σκεφτείτε τα αυτά, είναι προσεγγίσεις λίγο πιο ρηξικέλευτες. Πόσο την αποτίμησα, πόσο την αποτιμώ. Νούμερα τώρα δεν έχω, τώρα νούμερα έχουν όλοι, τα νούμερα είναι εύκολα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχήν η φοροδιαφυγή υπάρχει σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες υπάρχει φοροδιαφυγή, έτσι δεν είναι η Ελλάδα το... Δεν θα τελειώσουμε. Λοιπόν, ας πει αυτά που έχει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι γύρω στο, πάνω από το 20% της οικονομίας. Τώρα αν αυξάνεται ή μειώνεται, εγώ νομίζω ότι έχει διαυξητικές τάσεις, αλλά πάση περιπτώσει είναι άλλο θέμα αυτό. Να είμαι σύντομα τώρα, γιατί πρέπει να τελειώνουμε. Στις επενδύσεις, οι επενδύσεις είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο βασικός λόγος που δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα εύκολα είναι στη μεταποίηση και τα λοιπά. Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι είναι πολυτεμαχισμένες οι αρμοδιότητες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις άκρη για το πώς ενοποιούνται, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα αποφάσεων και κατά συνέπεια υπάρχουν πολλά επίπεδα προσφυγών. Έτσι. Και γι' αυτό είναι η χρυσή χαρά των δικηγόρων που κάνουν τις προσφυγές σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί, και είναι πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολα θα δούμε σοβαρές μεγάλες επενδύσεις να γίνονται με ένα συστηματικό τρόπο. Επίσης πρέπει να σου πω ότι η κοινωνική προδιάθεση για μεγάλες επενδύσεις είναι αρνητική, έτσι. Σχεδόν όλα τα κόμματα είναι εχθροί των παραγωγικών επενδύσεων. Ενώ δεν έχει κανείς αντίρρηση να γίνονται ξενοδοχεία, night club, πολυκατοικίες, όλα αυτά τα πράγματα, άμα τους πεις ότι θα γίνει εργοστάσιο, επειδή αυτό νομίζουν ότι υποβαθμίζει τις τουριστικές προοπτικές στο οικοπέδο τους, ξεσηκώνονται όλοι. Εγώ στους φοιτητές μου, όταν με ρωτάνε γιατί δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, τους λέω, παιδί μου, έχεις δει ποτέ να γίνεται διαδήλωση να μην γίνει night club? Όχι, μου λέει. Έχεις δει στην τηλεόραση διαδήλωση να μην γίνει εργοστάσιο? Πολλές. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο θα πάρει δεκαετίες να εξομαλυνθεί και αν. Πάμε τώρα στη μεγάλη ερώτηση της βραδιάς. Αν φταίει το Πασόκ για την κρίση του 2010. Για σας, για σας. Να κάνουμε μια συνάντηση και αυτό το θέμα. Όχι, όχι, όχι. Λίγο θα απαντήσω. Συνοπτικά θα απαντήσω και μετά, άμα θέλετε, κάντε και ολόκληρη συνάντηση γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω εκ των προτέρων ότι εγώ δεν συμφωνώ με όλα που έχει κάνει το Πασόκ και μάλιστα να σας ενημερώσω ότι έχω βγάλει και ένα βιβλίο για τα λάθη πολιτικής που έκανε στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 του Πασόκ. Και όταν με είχε κάνει υπουργό Σιμίτης και πήγαινα στη Βουλή, το κρατάγανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το είχαν αγοράσει και μου διαβάσανε τι λέω εγώ εναντίον του Πασόκ. Λοιπόν, και εναντίον του Μητσοτάκη, λέω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, όμως, και πρέπει να σου πω ότι και στα θέματα βιομηχανικής πολιτικής έκανε τρομερά λάθη το Πασόκ, υπονόμευσε πάρα πολύ την παραγωγική βάση της χώρας. Θεωρώ ότι αυτά που έκανε με τις προβληματικές επιχειρήσεις ήταν καταστροφικές πολιτικές. Έτσι, να μην τα λέμε τώρα κατευθείαν. Έκλεισε πάρα πολλά εργοστάσια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παραμείνει βιώσιμα και επίσης σε πολλές επιχειρήσεις και σε πολλές περιοχές δόθηκαν κίνητρα λανθασμένα αντί να τονωθεί η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών. Ταυτόχρονα όμως στην ίδια εποχή έβαλε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία, το οποίο ήταν εξοφελισμένο λόγω πολιτικών φρονημάτων. Πιστεύω ότι αύξησε την αγοραστική δύναμη για μεγάλες κατηγορίες πληθυσμών που μέχρι τότε δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Και επίσης, για να μην λέμε μόνο τα εσωτερικά, έφερε το θέμα των κοινοτικών προγραμμάτων, τα πακέτα Ντελόρ, τα μεσογειακά, όλα αυτά κτλ. Στην ημερήσια διάταξη της Ευρώπης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, και σήμερα τα απολαμβάνουν όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης εφόσον έχουν αναπτυξιακή υστέρηση. Με λίγα λόγια, πιστεύω ότι το θετικό ισοζύγιο είναι αναγνωρίσιμο από όλους. Τώρα για την κρίση. Ένας τρόπος να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα κάποιος είναι να σκεφτεί το εξής. Εάν οι πολιτικές που ακολουθούσε το Πασόκ μέχρι το 2000, μέχρι το Μάρτιο του 2004, καλή ώρα δηλαδή, σαν 20 χρόνια μέχρι σήμερα, συνεχιζότανε, θα είχαμε την κρίση που είχαμε το 2010. Θα μου πείτε τώρα, αυτό είναι φαντασιακό ερώτημα. Εντάξει, κάπως έτσι σκεφτόμαστε όμως. Εγώ λοιπόν σας λέω, τολμώ να σας πω, ότι αν ακολουθούσε τις πολιτικές που είχε το 2003 το Πασόκ, δεν θα υπήρχε κρίση. Διότι σας είπα προηγουμένως ότι οι επενδύσεις που γίνονται τώρα, και το είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, είναι στο 14% του ΑΕΠ. Και 14 ανέβηκαν, πριν από λίγο ήταν στο 10 και λίγο πιο πριν ήταν στο 4. Επί Πασόκ ήταν στο 24 λοιπόν. Επισορία ετών. Επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν όλες σωστές. Λοιπόν, και γι' αυτό επίσης και το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας δεν ήταν στο 15% του ΑΕΠ που ήταν τα χρόνια 2008-2009 και οδήγησε στην κρίση ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και την έβαλε στην κρίση, γιατί έτσι μπήκε στην κρίση η ελληνική οικονομία, επειδή είχε στραγγίξει ρευστότητα και δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει το εξωτερικό έλλειμμα και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτά ήταν τα δύο έλλειμματα. Έτσι. Το 2003 το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου, παρά το γεγονός ότι είχαμε πει στο ευρώ και υπήρχε μια εφορία, ήταν στο 4% του ΑΕΠ. Από το 4 λοιπόν πήγε στο 14. Εάν συνεχιζόταν στο 4, δεν θα έπαινε, όπως δεν πήγαν και άλλες χώρες που ήταν στο 4. Πάμε τώρα σε ποιο άλλο τομέα να θίξουμε. Σε πολλά άλλα ζητήματα. Πιστεύω ότι με τις πολιτικές οι οποίες είχε το 2003 το ΠΑΣΟΚ, κρίση, προφανώς θα ζουριζόμαστε, έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά κρίση έτσι όπως ζήσαμε δεν θα είχαμε. Δεν θα είχαν καταρρεύσει τα έσοδα. Όπως αφέθηκαν και κατέρρευσαν, διότι δεν υπήρχε μια πολιτική κεντραρισμένη στη συλλογή εσόδων, αλλά είχαν αφαιθεί. Και πρέπει να σου πω τώρα για να τα λέμε όλα, ότι αφέθηκαν ακόμα περισσότερο να καταρρεύσουν όταν ανέλαβε η νέα κυβέρνηση του Πασόκ.
η οποία δεν είχε κανονικό υπουργό επί των εσόδων. Και κατέρευσαν τα έσοδα. Τι ούτω καθεξής. Λοιπόν, με αυτόν τον απλό συγκριτικό τρόπο, και αν θέλετε, αν μου δώσετε κάποτε, ο κύριος Μημάρογλου μου δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθώ ευρύτερα πάνω στο ζήτημα αυτό, θα είμαι εξαιρετικά ευτυχής να συγκρίνουμε αυτές τις δύο περιόδους. Προσέξτε, μην με παρεξηγήσετε, δεν λέω ότι ήταν άμεμπτη και όλα τα έκανε τέλεια. Πολλά προβλήματα και δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν και διονύστηκαν, έτσι. Αλλά εάν ακολουθούσε αυτή την πολιτική, παρά τα ελαττώματα που είχε, και είχε ελαττώματα, κρίση αυτού του μεγέθους και αυτού του διεθνούς εξευτελισμού με τα τρία μνημόνια, δεν θα είχαμε. Αν κέρδισε ο Σιμίτης το 2003. Εντάξει, λοιπόν. Ο κύριος Βέτας. Λοιπόν, καθώς ο χρόνος είναι πολύ περασμένος, θα είμαι ιδιαίτερα επιγραμματικός. Αμφιταλαντεύομαι λίγο ανάμεσα στο να εξηγήσω τους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν στο εξωτερικό της χώρας από το τι έχει γίνει στις χρηματοοικονομικές αγορές. Από το άφθονο χρήμα πήγαμε ξαφνικά σε πολύ μεγάλη άνοδο των επιτοκίων και δεν έχουμε δει την πλήρη εξέλιξη αυτού, και τα γεωπολιτικά τα οποία θα μας ταλανίσουν τα επόμενα 5-10 χρόνια. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Θα μιλήσω για 5-6 περιοχές, λέγοντας μία γραμμή στην κάθε μία, όπου κανείς μπορεί να δει σημαντικές δυνατότητες θετικής εξέλιξης για την ελληνική οικονομία. Για να κλείσουμε λίγο θετικά. Πρώτο, μεταποίηση. Κάτι το οποίο δεν είναι στο ραντάρ μας, περισσότερους από εμάς, είναι ότι σταδιακά τα τελευταία 10 χρόνια, και το εννοώ το 10 μέσα από την κρίση, υπήρχαν μονάδες μεταποιητικές οι οποίες ήταν πολύ μικρού μεγέθους για την Ελλάδα, 50 με 100 άτομα, οι οποίες στράφηκαν αποκλειστικά στην ξένη αγορά, δούλεψαν με Έλληνες επιστήμονες και τεχνίτες, και αυτές οι επιχειρήσεις από 50 και 100 άτομα τώρα έχουν 500. Υπάρχουν τέτοιες, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες. Το πλαίσιο και το φορολογικό και το υπόλοιπο πρέπει να στηρίξει, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιες πάει να πει ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό βρίσκεται πίσω και από τους αριθμούς της αύξησης των εξαγωγών. Ένα. Δεύτερο. Φορολογία. Τα φορολογικά έσοδα είναι περίπου εκεί που τα θέλουμε. Αλλά χρειάζεται μία αναδιάταξη. Για μένα η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, που μετά τα πρώτα κλιμάκια χτυπιέται πολύ. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε τη σημαντική βελτίωση η οποία έχει γίνει σταδιακά από το 2014 και μετά, με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, με μικρούς υπολογισμούς τους οποίους είχαμε κάνει στο ΙΟΒΕ από τότε. Αυτά συνεισφέρουν γύρω στα 3,5 επιπλέον δισεκατομμύρια ετησίως μέσω του ασπρίσματος, ιδίως στο λιανικό εμπόριο. Άρα έχεις πρόοδο εκεί. Τρίτο, μπορεί να ακουστεί αρνητικό, αλλά εγώ το βλέπω σαν θετικό. Η Ελλάδα έχει μαζί με την Ιταλία ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο κυρίως έχει να κάνει με το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, που έχει να κάνει και με στρεβλώσεις και με κοινωνικά στερεότυπα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διαφορετική χώρα αν διευκολύνει όχι απλώς την άνοδο, αλλά την παραμονή και την άνοδο των γυναικών μέσα στην αγορά εργασίας. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε μόνο τη μισή χώρα. Και ο λόγος για τον οποίο τώρα να πιάσω ένα ακόμη κομμάτι, και αυτό σχετίζεται με αυτό το οποίο έλεγα πριν, ένα πιο ανοιχτό και πιο σταθερό σύστημα. Ας πιάσουμε μια άλλη κατηγορία συμπολιτών μας που δεν συμμετέχει στην οικονομική ζωή, και ας κάνουμε, αφήνω το κοινωνικό κομμάτι, έναν οικονομικό υπολογισμό. Εάν βγείτε στη χώρα μας και να κυκλοφορήσετε, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, σίγουρα στις μεγάλες πόλεις, θα δείτε για παράδειγμα κάτι καταπληκτικό. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάπηρους ανθρώπους, διότι δεν έχουμε τις υποδομές να βγουν έξω, να πάνε στη δουλειά τους,
να πάνε να ψωνίσουν. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι εάν αρχίσουμε να προσθέτουμε το πώς συνδέουμε τους νέους από τα 18 τους με τη δουλειά, η πολύ χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας που έχουμε είναι δεξαμενές ασφάλειας που εάν προχωρήσει σε συγκεκριμένη πορεία μπορεί να ενδυναμώσουν τους ρυθμούς μεγέθησης. Τελευταίο, ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι ο μόνος ή ο βασικός χρηματοδότης της χώρας. Από την άλλη, είμαστε μια χώρα που έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει γεωγραφική θέση. Οι ρυθμοί ανάπτυξης των εσόδων που έρχονται μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί. Για παράδειγμα, το σήμα της χώρας, η αναγνωρισιμότητα της χώρας στην Ασία, που είναι η οικονομία που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλη, είναι πολύ υψηλή. Όμως, για να μπορεί να διαχυθεί αυτό το όφελος στην υπόλοιπη οικονομία, πρέπει να συνδεθεί με την πρωτογενή παραγωγή, με την ιστορία και με πανεπιστήμια στα οποία θα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θα σπουδάζουν και θα συνδέεται αυτό με άλλους οι οποίοι θα έρχονται και θα μαθαίνουν, και ούτε είναι απαραίτητο να υπάρχει μόνο ο κλασικός τουρισμός που άλλωστε επιβαρύνει ότι κάποιος έρχεται για μία εβδομάδα, ξοδεύει και φεύγει, αλλά με το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε στις σπουδές τους είτε μετά είτε ψηφιακοί νομάδες θα ζουν στη χώρα μας ένα χρόνο, τρία χρόνια, πέντε χρόνια και συνέχεια θα φεύγουν. Όλες αυτές είναι περιοχές, και μπορώ να πω και άλλες πέντε, αλλά δεν θα τις πω γιατί είναι πολύ αργά, στις οποίες σε σχέση με το που είμαστε μπορούμε σε πέντε χρόνια από τώρα να είμαστε πολύ καλύτερα και συναρθρίζοντας όλα αυτά να πετύχουμε και τους ρυθμούς ανάπτυξης που θέλουμε. Και τους τρεις σας ευχαριστούμε όλους που μείνατε μέχρι αργά. Καλό βράδυ, καλό Πάσχα και καλή ψήφο, μην ξεχνάτε.